Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-9366-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Εραπτό.gr. Εραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο εραπτό.gr. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Υποδεχτείτε τους. Rap and Cool Show. Δεν είδα, Κωνσταντίνε μου, τι μέρα είναι σήμερα. Σαν τι μέρα είναι. Λογικά είναι του Βέρμπλουμ σήμερα η μέρα. Μέρα του Βέρμπλουμ. Δώσε λίγο εδώ, για μίλα εδώ. Φτιάξω ένα λίγο Θανάση μου τώρα. Ο Ρεβίδης τον πέρναγε σαν σταματημένο. Ο Ρεβίδης τον Χατζερίδη πέρναγε σαν σταματημένο. Και όλους. Είναι γρήγορο αυτό. Τη μαγική τετράδα. Αυτή τη μαγική τετράδα. Παγκόσμια μέρα φιλοσοφίας. Να τώρα το είδα. Τι είπα εγώ. Για να φιλοσοφήσουμε σήμερα. Και τα οι φιλόσοφοι. Ναι. Τεμπέληδες. Κοπρόσφυλα. Δεν είχαν να κάνουν τίποτα. Παρατάγαν τα παιδιά του. Αργυλεύες, θωρίες, ρεσίνες, τούμπα, λίμπρε. Σεξ, ομοφιλόφιλοι. Α, κάναμε και τέτοια. Ναι, όχι, τι να κάνουμε. Δεν λέω ότι είναι κακό. Δηλαδή, όχι, τίποτα δεν μίζω. Μας πάει το σύλλογο σήμερα. Όχι, σύλλογε, εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Τίποτα, ξέρω εγώ, ορθεί ο κύριο. Ο καθένα. Και... κάνουμε καλά. Το κρεβάτι του καθένα σα κάνει γουστάρι, φίλε. Δεν μα πειράζει. Σεξ με άντρε, σεξ με γυναίκε. Όργια. Φιλοσοφίε, τεμπελιό. Να αργυλεύε. Ρεύμα δεν είχαν να πληρώσουν. Καλά, αφού ζούσαν στο σκοτάδι. Είχαν τα κεριά αυτοί και φιλοσοφούσαν. Και ξύπναγε η μέρα το πρωί ο ήλιος, ναι. Ανοίγαν τα μάτια. Ναι. Το βράδυ με το φεγγάρι να πούμε και τα λοιπά, ανάβανε καμιά δάδα να πούμε. Δάδανα, και τα λοιπά. Μπράβο Κωστή, δάδανα. Έμφυα δεν είχανε, εφορία δεν είχανε, φόρο εισοδημάτων δεν είχανε. Χαρά Θεού ρε φίλε, μια χαρά εποχή έτσι. Φροντιστήρια τα παιδιά τους. Δεν τα πήγαιναν. Τα πήγαιναν στο Σοκράτη. Ναι, αλλά δεν είχα πάω. Ο Σοκράτης τα πήγα για τα παιδιά του. Άντε βρε Κωνσταντίνε τώρα, άντε πρωί τώρα, συγγνώμη, ρε, φίλε, δεν έκανε. Πού το ξέρεις ότι έκανε ο Σοκράτης τώρα. Εσύ που ξέρεις ότι αναστήθηκε ο Χριστός. Ναι. Άμα το πάμε το γράφει, έτσι, για τον Σοκράτη δεν λέει. Το γράφουν, έχει μιλήσει για τον Σοκράτη. Έχει σφαγωθεί με αυτό τον Σοκράτη, τον έχει ρημάξει. Τεμπελόσκι. Ναι. Τον κυνήγαγε. Χρυσή εποχή είχαν τότε. Περικλής. Πώς τη λέγανε τη γυναίκα του Σοκράτη, πού να ξέρει. Πού να ξέρω, Κωνσταντίνε, εγώ Ευτέρπη κάπως τη λέγανε. Ούτε και εσύ ξέρει. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Πήγαινε εκεί στο πάρκο που υπήρχε. Πώς τη λένε, δεν ξέρει. Ναι, πήγαινε στο πω τι έκανε ο Σοκράτη. Παράτε για το παιδί άπιο το αφάιτο. Πήγαινε η γυναίκα του Σοκράτη να πούμε γάλα το παιδί, δεν είχε γάλα το παιδί. Πού ρε, είχε, τι είχε τότε για να πάρει γάλα, πού είχε.
δεν πήγε. Θα μου Αμερικάνικα. Θα είχα καμιά κατσικούλα, θα είχα ένα τέτοιο, ναι. Δεν πήγε. Ξανθίπη τη λέγαμε. Η Ξανθίπη. Α, ορίστε, να εξανθίπη. Ρώτα τι καλό άνθρωπο που ήταν ο Σοκράτη. Ο Τεμπέλχανο ο Σοκράτη, να πούμε. Ναι, πήγε ναι αλλά έμεινε στην ιστορία αυτό. Καλά, με τα παιδάκια μου. Έμεινε στην ιστορία ο Σοκράτη. Εσύ μπορεί να μείνει, δεν ξέρω τέλο πάντων. Με αυτά που λε και αυτά που κάνει με τα μέλια και με τα. Εγώ ξέρω ότι γάιδευε τα παιδάκια. Ο Σοκράτη. Αλλού ήθελα να πω που το πήγε ο άλλο. Πριν έρθει ο χριστιανικό σκοταδισμό να πυροβολήσει την ομοφιλοφιλία και όλα αυτά τα όρια τα οποία δημιουργήσαν οι αρχαίοι, οι μόνοι πρόγονοι να πούμε κτλ. Να του βάλει σε ένα σκοταδισμό εκεί πέρα σε ένα πρέπει. Γινόταν εκεί χαμός. Η χαρά του Θεού. Σοκράτη. Η χαρά του παιδιού γινόταν. Ας την εποχή του Περικλή. Ναι. Πάμε στο μεγάλο Βέρμπλουμ, ο οποίος ναι. Θα σε διασύρει και θα βάλουμε και ένα σχηματάκι τώρα μαζί. Ναι. Λοιπόν, πόσα γκολ θα βάλει ο Βέρμπλουμ. Ο Βέρμπλουμ πρέπει να φάει πρόστιμο. Πρέπει να φάει πρόστιμο γιατί, επειδή έβαλε γκολ. Όχι, γιατί πήγε και έβριζε το συμπαίκτη του πρώτον. Αυτά δεν συμπεριφέρονται. Τον έβαλε χέρι, δεν τον έβριζε. Τι του λέει γίνα και πίσω να μαρκάρει. Ναι. Εδώ βλέπει ότι με του άλλου δύο πίσω με μαλεζά και χατζερίδι δεν έχουμε τρεξίματα. Μπορεί ο Άκμομ έτσι όπω είναι και τερατάκι, ο τρόβιξε ένα μπουνίδι και τσακ. Ναι. Αυτούς θα τους φοβάσαι τους λιγνούς αδύνατους με νεύρα, να τους φοβάσαι. Έτσι ήταν ο πατέρας μου, τους φοβάμαι. Α, αλλά, μπράβο. Αλλά, ναι. Αλλά θέλω να σου πω ότι και ο Άκπουμ, εκεί όπως το λέει και τα λοιπά, μπορεί να γυρίσει το μυαλό του, λέμε τώρα, ναι. Θα του τραβήξει ένα τριάρι. Και μετά να λέμε τα αποδυτήρια Λουτσέσκου και κράτα τα αποδυτήρια Λουτσέσκου. Ναι, αλλά τα κρατάει ο Λουτσέσκου τα αποδυτήρια. Ποιο τα κρατάει τα αποδυτήρια. Ποιο τα κρατάει, αφού του τα φράγκα του Σαββίδη τα κρατάει τα αποδυτήρια. Τα φράγκα του Σαββίδη κρατάει τα αποδυτήρια. Όλα τα φράγκα του Σαββίδη τα κάνουν. Ο πρόεδρο μα αναζητεί τα αποδυτήρια. Την ομάδα, όλα Ιβάν. Όλα Ιβάν. Γιατί ψέματα είναι. Όχι, δεν είναι ψέματα, αλλά δεν τα κάνουν όλα τα χρήματα. Ο Πάοκ δεν ήταν ομάδα, ήταν ένα παίκτη. Δυόμιση. Τι σημαίνει αυτό. Ο Πίσεσβαρ, ο Κίτσου με ανάποδο πόδι. Και ο Βέμπλουμ που έδειξε καλά στοιχεία για άλλη μια φορά. Του τραβάσα πάνω, ρε. Αυτοί, δυόμιση παίχτες. Ρε Κουλιάνε, ας εφόβε κάτι. Πάω εδώ το μάτς. Πάω να δεις το μάτς. Και λέω να δω λίγο τον ΠΑΟΚ να ευχαριστηθώ γιατί παίζει με μια μικρή ομάδα. Πότε ευχαριστήθηκες με τον ΠΑΟΚ. Ποτέ. Γιατί πήγες να ευχαριστηθείς. Τον ευχαριστήθηκα με τον Παναθηναϊκό εδώ. Ναι, ένα αυτό και το καλοκαίρι 2-3 με τη Βασιλεία και τη Σπαρτάκ. Αυτά είναι. 3-4 μάτς. Με τη Σπαρτάκ το 3-0 δεν τον ευχαριστήθηκα. Ναι, 3-2 τον ευχαριστήθηκα. Γιατί να μην σου πω, δεν ευχαριστήθηκα. Ναι. Λοιπόν. Αλλά πάει μάτς τώρα κύπελο μεσοβδόματα. Οι μισοί έχουν φύγει. Και θα πάει να ευχαριστηθεί με τον Εργοτέλη. Εγώ βαρτά το χθεσινό μάτς δύο πράγματα ξέρω. Πρέπει να ανησυχεί ο Ηρακλής και ο Άρης. Ναι. Αυτή πρέπει να ανησυχεί. Τι κουφάλα είσαι. Αυτοί οι δύο πρέπει να ανησυχούν. Ο ένας στο πρωτάθλημα και άλλο στο κύπελο. Ναι. Για πες μου, τι είναι. Για πες, κοίταξε, ναι. Όταν βάλεις σε μια ομάδα είναι κανόνας. Κάνω rotation. Ωραία. Ναι. Όταν στο rotation βάζω μέσα τέσσερις αργούς, πολύ αργούς. Έχεις δίκιο. Ποιοι είναι οι πολύ αργοί. Δηλαδή, ο Μαουρίσιο. Και αργός και ανέτοιμος. Και ανέτοιμος. Κυρίως ανέτοιμος. Μπαίνει ο Βέρμπλουμ αργός. Μισό. Ναι. Ο Μαουρίσιο δεν είναι αργός, είναι κανονικός. Ούτε γρήγορο το λες, ούτε αργό το λες. Βάζει τον Καντουρί ψιλοαργό. Αυτός είναι αργός από τη μάνα του. Άρα, ο Χατζερίδης πολύ αργός. Τα ζώα μου αργά. Ο Μαριζάς για να παίξει. Ναι. Πολύ, λοιπόν, εκεί ήταν το θέμα. Δημιουργείς λοιπόν έναν άξονα, ο οποίος είναι πάρα πολύ βαρύς. Τι κάνει ο Εργοτέλης. Ο Νίκης ο Παπαβασιλείου. Ωραίος. Ναι. Τι έχει δει. Το έχει δει αυτό. Και λέει θα χτυπήσω τον ΠΑΟΚ, θα πάρει την κατοχή ο ΠΑΟΚ και εγώ θα φύγω στον άξονα του που είναι στραβός από ταχύτητα. Ναι. Δεν κάτι τίποτα ο Εργοτέλης το οποίο να πεις είναι συγκλονιστικό. Ήταν πολύ ωραία όμως η προσέγγιση του πάνω στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Δηλαδή αυτοί θα βγουν από τα πλάγια να μας κάνουν κατοχή μπάλας. Ωραία. Κάποια στιγμή θα κλέψουμε την μπάλα εμείς. Εμείς δεν θέλουμε τη μικρή την πάσα. Δεν είμαστε. Μεγάλη πάσα ωραία. Να βρούμε τους αργούς ανέτοιμους. Ποιοι είναι τέσσερις αργοί και οι τέσσερις μαζεμένοι. Βάζω εγώ δύο μαυράκια γρήγορα. Το Ρεβίθι τέταρτο και τον Σέντερ Φόρ, τον Ιατρόπουλο, όπως το λένε. Τέταρτο. Ιατρούδη. Ο Ιατρούδης. Και βγαίνω τέσσερις με τον Έλφορτ. Ναι. Και ο Έλφορτ το Αμερικανάκι. Και αυτός έβγαινε. Βγαίνω εγώ με ταχύτητα μεγάλη, ας πούμε, και χτυπάω τον ΠΑΟΚ εκεί όπου έχει τη μεγάλη του αδυναμία. Το κάνανε μία, το κάνανε δύο, βάλανε τον γκολ, χάσανε ευκαιρίες. Τον γκολ όμως, ναι. Το βάλανε με τον ΠΑΟΚ να είναι πίσω να περιμένει γιατί τους κάνανε γιογιό. Κοίταξε, ο αργός ναι. Δεν είναι μόνο στην ταχύτητα αργός. Και είναι και στο ένας με έναν αργός. Ναι. Δηλαδή, άμα δεις ότι πάει να περάσει, ας πούμε, το Χατζερίδη, ο Χατζερίδης και στο μικρό χώρο χαμηλά είναι αργός. Και να στείλω τα θερμά μου. Τις καλημέρες. Στο Γιώργο τον Γιώργο. Γιώργο, καλημέρα. Ο οποίος για να δικαιολογήσει την επένδυσή του. Δηλαδή έκανε είναι καθαρά δικιά του επιλογή. Ναι, του.
Θυμάσαι, πήγαινε Ισπανίες, γινούσε, έκανε, ναι. Υποπίπτει σε θυμό ενάντια κάποιων δημοσιογράφων και λέει σε κάποιο. Μην ακούς τίποτα, λέει στο Instagram. Ναι. Μην ακούς τίποτα σε Χατσερίδη μου και τι κλπ. Έκανε καλή εμφάνιση στο Χατσερίδη, δηλαδή. Όχι, ρε παιδάκι, τι λέει ο Γιώργος. Α, τι λέει ο Γιώργος, ναι, τι λέει ο Γιώργος. Γιατί ο Χατσερίδης πάλι δεν ήταν πληγή. Με το αριστερό σου χέρι, λέει, χτύπα τον ποπό, λέει, μερικών δημοσιογράφων, λέει. Και παραγωγών οι οποίοι σε βρίζουν και σε κάνουν και σε ράνουν. Όχι, δεν το βρίζουμε, κριτική κάνουμε. Το απαντώ εγώ του Γιώργου. Πώς θα προλάβει, αν δεν πες ότι θέλει να χτυπήσει το δικό μου τον ποπό ο Χατσερίδη. Ναι. Προλαβαίνει. Όχι. Αφού είμαι πιο ταχύς εγώ από τον Χατσερίδη. Δεν θα προλάβει, δεν θα προλάβει. Όχι, δηλαδή, δεν θα προλάβει. Προκαλώ τον Γιώργο τον το Σαββίδη. Γιώργο, ακούς! Στο Μακεδονία Παλάς. Ναι. Να κάνουμε 100 μέτρα ταχύτητα. Εσύ με τον Χατσερίδη. Εγώ με τον Χατσερίδη. Θα τον περάσεις. Μάλλον θα τον περάσεις. Όχι, μάλλον θα τον περάσεις. Μάλλον θα τον περάσεις. Ναι, αφού είσαι και προπονημένος, λογικά δεν είναι. Στα 100 μέτρα τον περάσεις. Ναι, και εσύ είσαι 50 και αυτός είναι αθλητής και είναι 30. Ναι. Έτσι τώρα υπάρχει δηλαδή, διαφορά. Ναι. Δηλαδή έκανες τη βλακαμία με τον Χατσερίδη. Την μην βγαίνεις στο Instagram να δικαιολογήσεις. Ρεζίλ το σκυλιό θα γίνεις. Άστο να πάει στο διάλογο. Ναι. Δώσε εκεί τα 30 χιλιάρια στο Μίχελ το μήνα, σε φέρνει παίκτες. Έφυγε ο Μίχελ. Ναι, τον άλλο που θα έρθει. Ήρθε, ο Μπράγκου. Ήρθε 25-30 πόσο το δίνεις καλά, λινά, 20 χιλιάρια πόσο παίρνουν. Α, σε μην ανακατεύεσαι. Πάντως, μια που είπες Μίχελ, θα δούμε μετά τα πεπραγμένα του Μίχελ. Υπάρχει και ένα πολύ ωραίο θέμα σήμερα σημέτροφορ. Ποιους έφερε, τι έφερε, πόσο έφυγαν. Θα το δούμε λίγο το θέμα, το σχολιάσουμε. Λοιπόν, καλές, ήταν καλός. Ήταν καλός. Ήταν καλός. Εκεί καταλήγουμε ότι ήταν, το πρόσφατα ήταν θετικό του Μίχελ. Με τα αρνητικά του βέβαια, αλλά ήταν καλός. Κοίτα, άμα σου φέρει 10 παίκτες και οι 7 είναι καλοί. Οι τρεις να είναι μάπα, λες μάπα είναι. Έτσι ακριβώς. Εντάξει. Είχε 70% ουσιαστικά έχει τον κορμό του ΠΑΟΚ. 70% επιτυχία. Ήτανε καλός. Λοιπόν. Έτσι ακριβώς. Να λέμε τα σωστά. Θα λέμε τα σωστά. Offside τον γκολ του Βέρμπλουμ, φίλε μου Παπαγιανόπουλε. Έτσι εμείς δεν θα βγούμε λοιπόν, να πούμε. Ο φίλος μου ο Γιάννης είναι οι Κουλιανέβιες και τα λοιπά. Και φυσικά και θα βγούμε να το πούμε. Βέβαια θα πούμε ότι αυτό δεν ήταν offside. Δηλαδή, κλοπή, σφαγή, ναι. Το κάνω εσκεμένα. Δεν το πήραμε καμπάρι. Μια πολύ ωριακή φάση. Ναι, όχι. Μια ωριακή φάση. Θα μου πει τώρα offside και offside. Εγώ θα έρθω σήμερα αυτό που μου είπες εκτός αέρα, ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά θα πρέπει να το δουλέψουμε πολύ. Όπως καταργήθηκε το. Όπως από το corner δεν υπήρχε offside, όπως από το Αράου δεν υπάρχει offside, ναι. Σε αυτές τις στιμένες, ναι. Εγώ θα πω και στην πρώτη και στο δεύτερο χρόνο. Και στο rebound δηλαδή που θα έρθει κάποιος επιθετικός, ναι, να βάλει, ναι, τον goal. Να τελειώνουμε. Ναι. Να μην έχουμε μπερδέματα. Μην έχουμε Μαωρίσιο φάση. Είναι σαν το corner. Δηλαδή όπως το corner δεν αλλάζει τίποτα. Ναι. Το μόνο που θα αλλάξει θα μπουν κάποια goal. Συμφωνώ πολύ. Θα έχουμε πιο παραγωγικό ποδόσφαιρο. Συμφωνώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Είναι φάμε, καταπληκτική προσέγγιση. Είτε το φάμε τον goal είτε το βάλουμε. Να ισχύει. Μα ουσιαστικά να σου πω κάτι, δεν είναι κάτι το τρομερό. Δηλαδή, ουσιαστικά σε αυτές τις φάσεις ψάχνουμε να βρούμε λάθος με το Στανιό. Όπως επίσης θα πρέπει η αντεπίθεση από τον τερματοφύλακα και εκεί να μην, εκεί να μην έχει offside. Για να δώσουμε το κίνητρο του ευνηδιασμού στην ομάδα η οποία. Ή στον αδύναμο, ρε φίλε, να του δώσουμε το δικαίωμα που μπορεί να έχει ένα γρήγορο 2-5 να έχει το λεπτέξιμο να του κάνουν τη ζημιά. Να σπάει πάλι στα center back αργά κτλ. Αυτά τα δύο, τα τρία πράγματα. Ο Αλεφαντίνο, όπως το λένε αυτόν τον. Και τον. Και τον το Αλεφαντίνο, ναι, Αλεφαντίνο. Και αυτοί εδώ. Αυτοί, ναι, πρέπει να κάνουν. Παρ' όλα αυτά, όπως ξέρεις εγώ που κολλάω τώρα στο χθεσινό μάτς, βγήκαν οι αντιπάοκ, γιατί είναι πολύ πλέον αντιπάοκ. Είναι ο ΠΑΟΚ και είναι οι αντιπάοκ. Αυτό να σε χαροποιεί. Με χαροποιεί εμένα, ναι, με χαροποιεί. Γιατί όσο σε βρίζουν, ναι, πάει να πει ότι μεγαλώνεις. Πολύ. Με ικανοποιεί που βγήκαν λοιπόν όλοι οι αντιπάοκ. Και offside, ούτε το offside, ούτε. Κάτσε, που ήσασταν 7 αγωνιστικές. Ναι. Που είδαμε εγκλήματα, όχι ωριακή φάση. Που ήταν offside, ναι, ήταν 10 εκατοστά μπροστά. Για πες τα. Ναι, που ήσασταν, ναι, μάγες. Εσύ, ναι, δικαιούσε να το λες. Ναι. Γιατί είσαι εδώ και 7 αγωνιστικές, όπως το ζητά μαζί, λες ότι ο Πάκος θα πάρει μάγκο πρωτάθλημα και με κόντρα διαιτησία. Ό,τι θες μπορεί να πεις. Γιατί με πιάσα κάποιοι φίλοι και μου το έλεγαν. Ο Κωσής όμως μάγκες, λέω, έχει άλλη άποψη. Πρόσεξε τώρα να δεις. Ναι. Επειδή υπάρχουν αυτά τα θέματα της ισοβαθμίας με τον Άρη, ναι, πάμε. Πες ότι έχεις ένα δικό σου άνθρωπο, ο οποίος. Έχω δικό μου άνθρωπο. Πιάσαμε τον ΚΑΠ, αλλά πρέπει και κάποιος να μας τον ερμηνεύσει όπως πρέπει. Λοιπόν, καλύτερα. Για πες. Άρθρο 20, παράγραφος 16. Τι λέει. Λέει ότι δεν θα έχουμε μπαράς. Ναι. Διότι ο ΠΑΟΚ έχει βάλει, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν τα περισσότερα γκολ. Ναι. Εκτός έδρας. Ποιος έχει βάλει πιο πολλά γκολ εκτός έδρας. Αυτός έχει πλεονέκτημα. Ακριβώς. Έχει βάλει 2 ο ΠΑΟΚ και έχει βάλει 1 ο Άρης. Άρα ο ΠΑΟΚ είναι πάνω. Ένα χθες έβαλε και ένα. Όχι, ο ΠΑΟΚ έβαλε 2 στο Εργοτέλη εκτός έδρας. Α, 2, ναι, ναι. Ωραία. Ο Άρης έχει βάλει 1 στην Τούμπα. Ναι. Ένα στην Τούμπα. Άρα είναι ένα πίσω. Ένα πίσω. Ναι. Είναι πάνω ο ΠΑΟΚ. Δεν έχουμε μπαρά σε αυτή την εποχή. Τώρα με τον Αίτη το παίζει στην Τούμπα ή έξω. Έξω πάλι παίζει. Και ο Άρης παίζει έξω με τον Εργοτέλη. Σφιχτός. Σφιχτός ο Άρης με τον Εργοτέλη. Σε ένα μάτσο που ο Εργοτέλης, εάν κερδίσει, μπορεί να το κάνει ζημιά. Με ισοπαλία ο Άρης περνάει. Περνάει, ναι. Θα ξυθεί πίσω. Ποιο, ο Παντελίδης, ο φίλος μας. Έκανε προπόνηση χθες. Για χθες, για πρώτη φορά. Για πες.
ήταν ένα θέμα το οποίο θέλω να το πω. Βεβαίως. Ο ΠΑΟΚ τελείωσε το παιχνίδι χθες με τρία center back, ένα κόφτη καθαρό αιμό, τρία οχτάρια, ναι, και τον Ακπομ. Που σημαίνει, και δύο πλάγια back half, τον Κίτσιο και τον Μάτος. Το Μάτος, ναι. Που σημαίνει ότι η επιτυχία του Λουτσέσκου γενικότερα έρχεται μέσα από την άμυνα. 100%. Ένα είναι αυτό. 100%. Το άλλο είναι, ότι ένας προπονητής σήμερα, γι' αυτό θα το κάνω παραλληλισμό με τον προπονητή του Άρη που απελήθη. Του Πάκο Ερέρα. Ναι. Πάντως η επιτυχία γενικότερα έρχεται μέσα από την άμυνα. Πες μου ένα προπονητή που έχει βγάλει επιτυχίες μέσω της επίθεσης. Όχι. Μα Μουρίνιο δες. Σάντος δες που δες. Ναι. Ναι. Προσεγμένη άμυνα ο ΠΑΟΚ με τον Λουτσέσκου. Ναι, ναι. Μπροστά, πρόσεξε, γιατί ο Λουτσέσκου είναι ένας προπονητής που δεν το θεωρώ μεγάλο, το θεωρώ καλό. Ναι. Μπροστά σου λέει, θα βρω εγώ μια άκρη. Έχω δηλαδή, τους ποιοτικούς παίκτες να μου κάνουν διαφορά. Έχω τέτοια ποιότητα, ναι, 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 ατομική. Ναι, την έχω. Η οποία χωρίς πολύ τακτική, δηλαδή όταν μπαίνουν τα γκολ της Manchester City, έτσι πως μπαίνουν στα κενά οι παίκτες, αυτό, Νίκο, είναι ώρες προπόνησης. Σίγουρα. Τι σημαίνει ώρες προπόνησης? Βιώνει ο αθλητής από μόνος του στο ένστικτο τις κινήσεις που πρέπει να κάνει αυτοματοποιημένα. Σωστά. Δηλαδή, ναι, αλλά πήγες τώρα στο top. Αυτή τη στιγμή η City ίσως να είναι καλύτερο ομάδα στον κόσμο. Βγαίνουν οι δύο Σίλβα, ας πούμε, για παράδειγμα, πάει ο ένας από half extreme, γυρίζει το extreme. Ναι. Γίνεται ναι. Ο άλλος, κάποιες κινήσεις από τον πλαϊνό που μπαίνει στο. Αυτά στον ΠΑΟΚ δεν γίνονται. Ναι. Που σημαίνει ότι. Sorry, Κωστή. Πώς έχουμε σήμερα, 15 Νοεμβρίου. Ναι. Τώρα ανακάλυψα στην Αθήνα το Ολυμπιακό Στέλιγκολτζί. Ναι. Πρωτοσέλιδο. Ναι. Sorry, παιδιά, αλλά είδα ξαφνικά στη μάπα μου πρωτοσέλιδο Αθηναϊκής Εφημερίδας και γράφει Στέλιγκολτζί. Ναι, κοίταξε. Τώρα το κατάλαβα. Ένας μέτριος, ναι, ΠΑΟΚ, ναι, ο οποίος φαίνεται από την καλή ατομική προσέγγιση κάποιων ποδοσφαιριστών του. Ναι. Να πούμε για το Μάτος, το Βιερίνια, τον Πρίγιοβιτς και τα λοιπά, 3-4. Τον Μπίσεσβαρ είναι αρκετοί, είναι 5-6. Οπωσδήποτε, ναι, οι οποίοι δημιουργούν ένα πλεονέκτημα από το ατομικό τους παιχνίδι. Mm-hmm. Βγάζουμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια μέτρια ομάδα, γενικά αργή και τα λοιπά, και ότι ο Ολυμπιακός λοιπόν, ότι έκανε τόσες λάθες επιλογές όσον αφορά το επιθετικό του κομμάτι και τώρα έφτιαξε και το αμυντικό του κομμάτι. Δηλαδή, το ότι ο Ολυμπιακός έχει εξτρέμ που δεν σκοράρουν. Ο μοναδικός εξτρέμ που είναι στον γκολ καλός είναι ο Λάζαρος που είναι πεθαμένος. Ναι. Δηλαδή ναι. Τον πήρανε από την ΑΕΚ πεθαμένο. Πατζίδης Ποντένσε είναι για, ναι, άλλα πράγματα, ναι, γκολ δεν βάζουν. Γκολ δεν βάζουν. Ο Λάζαρος που βάζει είναι καμένος. Είναι καμένο το παιδί. Ο Γκερέρο βάζει δύο γκολ το χρόνο, τα βάλε φτάνει. Ο Γκερέρο είναι ο Τόργκελε, ναι, του Ολυμπιακού. Ακριβώς. Ο Τόργκελε, ναι, του Ολυμπιακού. Και ο Χασάν, να πούμε, είναι ο Μπενίσκος. Α, ο Μίμης. Ο Μίμης. Ο Μίμης, ναι, ο Μπενίσκος. Και αυτή, πρόσεξε, αυτή εδώ είχα στο ρόστερ του στον Ασαριφά. Ναι. Και διάλεξα το Μίμη, ναι, του Μπενίσκου, ναι, από την Αίγυπτο για να φέρουν τον Ασαριφά έξω. Όλο αυτό το σκηνικό που πιάσαν αυτούς τους παίκτες και η απροσεξία τους έχει να κάνει και με το γεγονός των ξένων διαιτητών που δεν τους βολεύει. Δηλαδή, η Τρόικα στην Ελλάδα που ήρθε και στο ποδόσφαιρο, ναι, ωφέλησε τον ΠΑΟΚ, ο οποίος μπήκε σε θεσμικούς ρόλους, σε θεσμικούς φορείς δυνατά, μη λέμε ποιους, δεν μπόρεσε να μπει τόσο πολύ στη διαιτησία. Είναι άλλη στη διαιτησία, ναι, δεν πειράζει, τι να κάνουμε τώρα. Όπου αυτό το πράγμα, η Τρόικα του δίνει το δικαίωμα να έχει μια διαιτησία που να είναι ανταγωνίσιμη. Δηλαδή, θα σε αδικήσει μισή φάση, θα βάλει τον άλλο μισή φάση πάνω, εσύ θα πάρεις μισή φάση. Θα υπάρχει μια σχετική ισορροπία, ρε παιδί μου. Ισορροπία. Ναι, δεν θα έχουμε το 90-10 αυτό που είχαμε. Το 80-20, ναι, 90-10. Ναι. Η τρομοκρατία του μπαίνω στο Καραϊσκάκι και είμαι σίγουρος ότι θα χάσω. Συν το γεγονός ότι έχει και τους, ναι, ποιοτικούς παίκτες που ανέφερες νωρίτερα. Βεβαίως. Που οι άλλες ομάδες δεν τους έχουν. Αυτή είναι η διαφορά. Τελειώνει, ναι, λοιπόν την εντεκάδα του ΟΠΑΟΚ, ναι, με Χατζερίδη, Μαλεζά, Κρέσπο, 3 στόπερ, Μάντο Κίτσιου, 2 μπακχαφ, τον Γκάνια αλλαγή σαν εξάρι. Να κλείσει εκεί τους γρήγορους μάχους. Έφυγε και ο Μαωρίσιο, έπρεπε να μπει, ναι, κάπως να τρέξει. Ο Σαχόφ. Γι' αυτό εγώ λέω ότι θέλω τον Κάνια έστω και για λαϊκή. Ο Βέρμπλουμ, ναι, και ο Καντουρί, οχτάρια. Και ένα Σαχόφ μόνος με απογοήτευσε χθες. Χθες δεν ήταν καλός, όχι. Σαφώς δεν ήταν καλός. Με απογοήτευσε χθες. Ναι, δεν ήταν. Δεν έκανε αυτά που περιμέναμε να δούμε, έτσι. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα λέμε όλα. Ο Ακπομπ. Εγώ περίμενα χθες να πιάσει την ευκαιρία τα μαλλιά, να βάλει γκολ, να δημιουργήσει ανθρώπους, ένα μπουκάρι. Δεν τα έκανε αυτά χθες. Όπως και ο Ζαμπά. Και αυτός ο οποίος αμυντικά είχε έναν Γιακουμπόγλου, πώς το λέγανε αυτό τον αριστερό τον μπακ, ο οποίος έβγαινε ο Γιακουμπόγλου, ένα αριστερό μπακ του. Γιακούμπου. Ο Γιακούμπογλου. Ναι. Γιακούμπου το λέω, Γιακουμπόγλου, Γιακούμπου. Πες τον αγόρι μου όπως θες από την αρχή. Είχα ένα φίλο Παοξή, είχε καθαρισμό αυτοκίνητο, ναι, ένα αυτοκίνητο. Θέλα πάντο στείλω και εγώ. Ένας μαύρος εκεί με μια μύτη Παοξής. Γιακούμπογλου το λέγανε. Α, το λέγανε έτσι. Ναι, ο Γιακούμπογλου. Το θυμήθηκε. Και θυμήθηκα τον Γιακούμπογλου, να πούμε, ο οποίος έβγαινε σαν βολίδα και ο Ζαμπά, ίσως
Ήταν ένα από τα πιο χειρότερα παιχνίδια του σε αμυντικό κομμάτι. Πολύ. Πολύ. Δεν μας έχει συνηθίσει να είναι κακός αμυντικός. Συνήθως έρχεται. Έρχεται, ναι. Ναι. Λοιπόν, ναι. Κεράσω καφεδάκι τώρα. Α. Να πιάσαμε λίγο ανάλυση Εργοτέλη, ΠΑΟΚ, έτσι χθες. Λίγο καφεδάκι, λίγο μπουγατσούλα, λίγο πιτούλα, όλα αυτά στο καντίνα pit stop. Πενιρλί. Πενιρλάκι, ναι. Ναι, πιτσόνι, ό,τι γουστάρουμε. Και... Λοιπόν, τι. Όλα αυτά θα τα βρείτε στο καντίνα pit stop. Έχουμε και ωραίες παρουσίες εκεί. Πιτσόνι, ναι. Και άμα θέλετε και ωραίες κοπέλες, γεια. Μη Κωνσταντίνο. Πρωί θα πάμε τείχο εδώ θα πάμε. Έτσι. Λοιπόν, μπουγατσούλα, κούτρα όλα τα νεράκια μαζί με τον καφέ. Μετά τον πέμπτο καφέ ο έκτος θα είναι δώρο σε τρία σημεία της πόλης. Παλαιού σταθμού 36, Πόντου 56 Λαχανογορά. Οδός Λαγκαδά στο κεντρικό δρόμο μετά την αερογέφυρα στην Σταυρούπολη. Ακολουθεί Μαράγδα Βασάκου για δελτίο αθλητικών ειδήσεων, αλλά να ενημερώσω και τη Μαράγδα μας και εσάς και τον Θανάση και όλο τον κόσμο ότι ρε παιδί μου έχετε αργήσει να δείτε το ντέρμπι. Έτσι έχετε ξεκινήσει αργά, μην τρελαίνεστε, μην χαλιέστε. Κάντε πανεκκίνηση και δείτε το από την αρχή. Ξεχαστήκατε, χάσατε το νέο επεισόδιο από τη σειρά σας. Κάντε catch up σε επεισόδια έως και 7 μέρες από την αρχική μέρα προβολής. Όλα αυτά βεβαίως μόνο με τη Wit Vision, έτσι για να μην τρελαινόμαστε. Απολαμβάνετε μαγευτικό 4K Ultra High Definition περιεχόμενο από τα Netflix και άλλες εφαρμογές. Όπως καταλάβατε, αυτή είναι η νέα σου τηλεόραση και λέγεται Wit Vision. Έχουμε πολλά μάτς γενικότερα, έχουμε και Nations League προσεχώς, αλλά έχουμε και πολλές συναυλίες αυτό το μήνα. Να πιάσουμε λίγο και τα πολιτιστικά. Η Μελίνα Σλανίδου ξεκίνησε σε εμφανίστη στο Βεργίνα Θέατρο του Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Δεν χρειάζονται συστάσεις. Η Μελίνα ανέβηκε λοιπόν στην πόλη μας έχοντας στις αποσκευές της όλες τις μεγάλες επιτυχίες της, αλλά και το νέο της δίσκο Ξημερώνει Κυριακή με τραγούδια του Μίμη Πλέσα. Θα βρίσκεται στο Βεργίνα Θέατρο για άλλες δύο παραστάσεις. Αύριο Παρασκευή και το Σάββατο, όσοι ενδιαφέρεστε, Regency Casino Public και στο ticketservices.gr. Λοιπόν, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος. Νομίζω ότι είπαμε ωραία πράγματα. Βέβαια, τα καλύτερα ακούστηκαν στους διαδρόμους. Ο Βαραγιάννης έλεγε να τα αποκλείσουμε όλα τα site. Δεν γίνεται. Εγώ... Εσύ άρχισε να λες να έχουμε και δίγκολα. Δίγκολο. Το δίγκολο. Το δίγκολο από 32 από μέτρα, τα 32 ναι, μέτρα ναι, θα δημιουργήσει μια νέα γκάμα, χαφ. Ναι, που θα δηλαδή, φτάρουν πολύ. Οι οποίοι θα έχουν από τη μέση απόσταση σου ναι, και κάποιοι στόπερ οι οποίοι θα βγαίνουν ψηλά. Ναι. Δηλαδή λέει παιδάκι μου, χάνω 2-0. Πίσω από το κέντρο μου βάλει κανένα γκολ τρίγκολο. Όχι, ρε, δεν έρχεται πια. Ένα το κάνουμε, σαν τον πάση. Χάνω 2-0. Ναι. Έρχομαι στην Τούμπα και χάνω 2-0. Το 88 ένα βρωμό σου το Εργοτέλη. Ο Εργοτέλη από τα 40 μέτρα, 32 ναι, μέτρα, 33 ναι, μέτρα δημιουργείται κατάσταση. Πρόσεξε τώρα τι άλλο μπορεί να δημιουργηθεί στο δίγκολο. Ναι, δίγκολο κυρίε και κύριοι. Για να μπορέσει να σπάσει το σουτ κάποιο χαφ ή στόπερ. Ναι. Θα ανέβει πιο ψηλά. Ναι, για να μαρκάρει. Ναι, άρα θα όταν θα ανέβει και πιο ψηλά για να μαρκάρει, θα δημιουργηθεί κενό. Ναι. Και εκεί που θα πας να κάνεις το δίγκολο, να δημιουργηθεί ένα κενό, να μπει ο μπακ στην τρύπα και να βγει εκείνη το ένας με έναν. Ναι. Αυτά μη, ο Αϊφαντίνο και αυτοί όλοι οι άμπαλοι. Ο άλλος, στο 2042 μπορεί να τα στο 2042, τώρα πρέπει να γίνει. Τώρα πρέπει να γίνει. Ο άλλος, πώς το λέγανε, το Μισελ Πλατινί. Πλατινί, άσο, αυτός που γαργάλαμε τη γυναίκα. Εντάξει, να κάνουμε. Ο Λαριός. Ναι. Και αντί να πάρει να πει τη γυναίκα του, εντάξει, τα βρήκε με τη γυναίκα και διώξε το Λαριός από την Εθνική. Ναι. Ήτανε καθήκη, φαινόταν από τη μάπα, δεν το γούσταρα ποτέ. Το Πλατινί, ποτέ. Ακόμα και στα καλά του τότε με Εθνική Γαλλία. Δεν τον πήγαινα ρε, δεν το η μάπα του δεν μ' άρεσε. Καλούς το μαλλί, το φρουφρού. Η μάπα του, δεν μ' άρεσε η μάπα του. Και μετά όταν ήρθε εδώ στο Μαρινάκι τα αυτά και έτρωγε και έπινε και τα λοιπά. Α ναι, σωστά, και εδώ με στα γούστα ήταν. Με στα γούστα το λαμόγιο να πούμε. Όπως δεν γούσταρα και αυτόν τον καραφλό το διαιτητή με τα μάτια τα γουρλωτά το. Το Πλατίνι μπορεί να το πει λαμόγιο γιατί έχει καταδικαστεί έτσι. Έχει πάρει λαμόγιο... καμπάνες. Ναι. Ρε, η μάπα ναι, του εγώ ναι, δεν χρειάζεται καταδικαστεί ο άλλος ναι, να δω τη μάπα. Ναι, έχει τιμωρίες. Τι λες τώρα. Ναι, ναι. Όπως και το διαιτητή που τον τάιζε εδώ γκαγκάτσι κάτω στη. Που έκανε τη χοντρή τη Λιάννη, ποιος την πήγαινε και ο Παπανδρέου. Ναι. Σε ένα ξενοδοχείο. Ποιο διαιτητή τάιζε όμως, ναι. Δεν τάιζε, ρε. Τον, τάιζε, τον έκανε το τραπέζι. Α, το τραπέζι. Το τραπέζι τον τάιζε. Για το καλό της εθνικής μας ομάδας. Για το καλό πάντοτε, ναι. Τον Κολίνα, λες. Τον Κολίνα. Άλλος λιγούρης ο Κολίνα. Πολύ, για το καλό. Δηλαδή λέμε οι Έλληνες είμαστε λιγούρια και τέτοια. Αλλά βλέπεις λοιπόν. Και όλοι οι λιγούρια είναι Κωνσταντίνοι. Όλη η ζωή. Βέβαια. Άμα δούμε αρμητούλα, όλοι θα βουτήσουν. Και ο Κολίνα και ο Πλατινί. Θα δημιουργήσουν. Πρόσεξε, λοιπόν... είχαν πολλά, απλά θέλουν περισσότερα μετά. Ναι, πρόσεξε τώρα να δεις. Δημιουργούμε όχι offside, όχι offside στα στημένα,
Δηλαδή, κόρνερ όχι, όπως είναι. Εδώ με βρίσκει 100% ναι. Σύμφωνο. Το δίγκολο. Σε κόρνερ, σε φάουλ δεν έχει offside. Τελείωσε. Μισό μέτρο μπροστά, βόλει εκεί δίσκολο. Το δίγκολο 32-34, βάλτε στα 35 μέτρα για να έχει μεγαλύτερο suspense. Ναι. Όταν λοιπόν βγαίνει ο χαφ, κάποιο χαφ θα πάει απάνω του, μην κάνει το δίγκολο. Ναι. Εκεί θα δημιουργηθεί. Ειδικά στα τελευταία λεπτά. Εκεί οι άμυνες οι οποίες είναι μπιτόνι. Ξέρετε τι παιχνιδιάρες θα φτιάξουν, ναι. Ξέρεις τι παιχνιδιάρες. Μαγεία. Θα για δώσει άλλους, άλλο άρωμα για στο παιχνίδι. Για τους άλλους που στείλουν τα μάτς. Ναι. Στο στοίχημα και τα λοιπά. Oh. Θα έρχεται ο κόκκινο. Εγώ θα προτείνω δίγκολο. Ναι. Όλα πάει. Θα αναπτυχθεί ένα άλλο κομμάτι. Θα μπει δίκολο ο μας, ναι ή όχι. Ναι. Θα λες ότι έχω ένα σουτέρ. Ναι, δηλαδή, φτιάξτε λίγο το ποδόσφαιρο. Οι μπασκετικοί ήταν λακαμάδες που φτιάξαν το τρίποντο. Το τρίποντο, βεβαίως. Το πήγαν και πιο πήγανε, έξω. Ναι. Την, την μπασκέτα πιο ψηλά. Δηλαδή, εγώ σου πω και το άλλο. Και τελειώνουμε και πάμε στα άλλα θέματα. Ναι, πάμε, θα πάμε, ναι. Το 1970, ναι. Το μέσο μπόι ενός θερματοφύλακα ήταν στο 1,80. Ναι. Τώρα είναι 1,90 και τόσο. Ναι. Λοιπόν. Μπορείς τώρα την εστία την έχεις 7-32-2-44. Θα τη μεγαλώσεις λες λίγο. Δεν θα τη μεγαλώσεις. Ναι. Τουλάχιστον στον μπόι. Τουλάχιστον στον μπόι, όχι σε. Την κάνεις από 2-44. Θα δώσεις λεφτά, θα δουλέψει κόσμος, βάλε την εστία, θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας σε όλο τον κόσμο. Ναι. Κάνε την εστία 7-32-7-40. 8 πόντους στάνουν. Ναι, και κάνε το 2-44-2,5 μέτρα. Έξι ποτά λάθη. Ξέρεις πόσα γκολ έχουν να μπουνε. Πόσες κάνεις στο δοκάρι. Πόσες κάνεις. Αυτό θα έχουμε αυτά πλέον. Πόσες κάνεις στο δοκάρι. Δοκάρι και μέσα θα έχουμε. Δεν θα έχουμε δοκάρι και. Δηλαδή βλέπεις τον Κρεμανταλά τον Κουρτουά με τη μύτη εκεί το αντιαισθητικό το πράγμα σε μια αιστεία που είναι μικρή. Ναι. Σαν χάντμπολ έγινε η αιστεία. Σωστό. Δηλαδή ο Κωνσταντίνου 1,73. Χριστίνης 1,76. Αρβανίτης 1,76. Ναι. Χτοχούρογλου 1,77. Δοξάκης 1,76. Ναι. Λοιπόν, όλοι αυτοί κάτω από 80, Κοϊβέρογλου στην Καβάλα 1,77-1,78, Πατζαράς 1,78 και στην Ευρώπη, τον άλλον τον Παρτές που σε μοιάζει. Ναι, 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 κοντή. Ναι, ναι, κοντή, κοντή. Για βγάλε κοντό μετά. Όχι, δεν έχει μετά, δεν έχει. Δεν έχει, δεν έχει πολλά ωραία την μπάλα. Εκτός από τα στιμένα. Απλά πρέπει ναι. Να γίνουν πολύ προσεγμένα και σιγά σιγά. Ειδικά η φάση για το σπιτιό του Χασαπόπουλου πάλι. Το Χασαπόπουλο βγάλτο. Αυτό το χοντρό, ποιο είναι και αυτό ο χοντρό εκεί. Πίσω Καμένος είναι. Ο Καμένος. Θα το βλέπει δύο τηλεοράσει για να το δούμε. Δεν θα σκάσει από το φαΐ. Θα σκάσει, τρώει πολύ. Τι να κάνω. Δηλαδή, παγανό το παιδί, είναι ανάπτυξη. Δεν ενοχλούνται από τα κιλά αυτή. Δεν ξέρω, δεν έχω κάνει τόσο. Δηλαδή, πάει κάνει σεξ. Ναι. Θα χτυθεί στην κοινή. Θα ξαπλώσει κάτω και λέει κάτι. Θα ξαπλώσει με αυτό τον αφαλό. Ναι, καρμπιρατέρ. Τι καρμπιρατέρ ναι, είναι ναι, αυτό. Ναι. Δηλαδή, πού θα πει η γυναίκα από πάνω να κάτσει αυτό. Πώ μπορεί να βολεύει. Ξέρει τι λένε όμω για του χοντρού. Εγώ δεν τα ξέρω. Είναι μια χαρά, είναι πολύ δυνατή. Τι δυνατή. Δεν ξέρω, ρε Κωνσταντίνε, έτσι λένε. Κοντρό πάει 100 μέτρα, 180 σφιγμή. Τι καλό να είναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε να τελειώνουμε με το Εργοτέλη ΠΑΟΚ να πούμε. Ναι, δεν θα μιλήσουμε για το μάτς. Απλά να πούμε Εργοτέλη Άρης 18 Δεκεμβρίου. Μια εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα. Χριστουγεννιάτικα δώρα. Και αίτο Πάτων ΠΑΟΚ. Ναι. Έτσι. Αυτά είναι τα παιχνίδια για να κλείσει ο όμιλο. Αυτή τη στιγμή ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ το θεωρώ περασμένο. Τον Άρη με ερωτηματικό. Μισοπαλία περνάει. Περνάει. Και αυτό θα περάσει. Απλά έχει ρόλο και παίζει σημαντικό ρόλο ποιο θα τερματίσει πρώτο. Γιατί ο πρώτο θα παίξει με του δεύτερου μετά. Ναι. Θα πάει ο ΠΑΟΚ πρώτο. Η λογική λέει ναι, θα πάει γιατί έχει πιο εύκολο παιχνίδι με, την, με τον Άιτο Σπάτων. Ο άλλος εκεί θα έχει θέμα. Ο άλλος έχει πιο ζόρικο κομμάτι, μπορεί να κερδίσει ο ένας 0-1, ο άλλος 0-3. Έτσι, ή κάπως μπορεί, έτσι. Ναι, εντάξει, ωραία. Ναι. Κάπως έτσι. Σωστό. Πάντως ο Εργοτέλης ήταν καλή ομάδα και αυτό το λέω για τους Ηρακλειδείς. Τώρα άσε για τον Άρη που κάνουμε λίγο χουλιαμά. Θα έχει δύσκολο μεταγωνισμό. Ποιος Ηρακλής, ρε. Τι πιο, πάμε Ηρακλή λίγο, έλα. Ποιος Ηρακλής. Πάμε στο Ηρακλή. Δόξα δράμα, Β' Αθηνική έχεις δει καθόλου. Όχι. Δόξα δράμα είδες. Όχι. Μ' άρεσε. Βόλο είδε. Όχι. Φοβερό. Μόνο τον Εργοτέλη είδα. Για να μην τον κουράζω. Εργοτέλη είδε τρία. Είδα, μου άρεσε ο Εργοτέλη. Πλατανιά είδε. Όχι. Θα πάθει πλάκα. Σοβαρά. Αλλά... Πλατανιά. Άρα μάνι μου μάζεσαι 4-5 ομάδε. Δεν βγαίνουνε, ρε. Δεν βγαίνουνε. Οι οποίε είναι πολύ ανταγωνιστικέ. Πήρα και άλλο το μοντέλο τον Παπακαλιάτη για προπονητή να πούμε. Ναι, τον πήραν. Έκανε προπόνηση. Έκανε προπόνηση. Ξύπνησε, μπόρεσε. Μόνο για τον Ηρακλή λέει φουτμπολ για καμιά άλλη ομάδα. Άσερε Ελευθερόπουλε. Δεν το σκέφτηκα ούτε δευτερόλεπτο. Άσερε Ελευθερόπουλε. Άσερε Ελευθερόπουλε. Κοιμάσαι όρθιο. Πρώτη προπόνηση. Άσερε Ελευθερόπουλε. Πάνε παίξε κανένα έργο με τον Ηρακλή. Και άμα κολλήσει, ρε φίλε, στο DNA τη ομάδα γιατί ρε. Μπορεί να κολλήσει η χημία, να δέσει. Θα έχουν άλλα αυτοί τώρα. Βάλαν καπέλο τον άλλον το αλήθεια. Το σωσία του Λουτσέσκου, το Θεοδωρίδη, το είδες φάτσα. Μοιάζουνε. Ίδιοι. Ρακούν από την Ελλάδα με Ρακούν από την Ελλάδα. Λιάδης, γιατί ο άλλος είναι από τα Καρπάθια, γι' αυτό. Θεοδωρίδης. Θεοδωρίδης και Λεωλιάδης, ναι. Από τα Καρπάθια κατέβηκε. Το βάλαν καπέλο στον άλλον. Ναι, είναι ένα θέμα αυτό γιατί τώρα ο Μυροφορίδης. Καπέλο! 3-4 χρόνια που ανεβάζει ομάδες είναι ο Μυροφορίδης και ο Θεός από πάνω. Δεν έχουμε κανένα. Δεν πήγε κάνω ό,τι θέλω. Στον Απόλλωνα να έχει ναι. Γύρα 10 να του πίνει, ξέρεις κάτι Ελευθερόπουλο θέλει. Ναι, αλλά δεν είχε μπακύρι ο Απόλλωνας. Ποιος την είχε, μπακύρι. Δεν είχε. Αν είχε. Αφού ο Τον Πάπας πήγε στον Ηρακλή. Και τον Πάπας. Ναι. Δεν ήταν ο Απόλλωνας να πούμε. Ναι, ναι. Στον Εύωσμο.
Ερχόταν η Λαμία στον Εύωσμο, γεια σας παιδιά, φέραμε γλυκά από τη Λαμία. Τι γλυκά, εσύ πήγαινε στην Πορτογαλία. Έπαιζε Σέρες Άρης, πήγαινε να πούμε ο Απόλλωνας, πήγαινε ο Μυροφορίδης, γεια σας παιδιά, τι κάνετε. Και έπινε ένα καφέ στο καφενείο στις Σέρες. Ναι. Λιγούρια οι Σερέοι. Λιγούρια! Καλά, όλοι εδώ είναι κολλήνα και ο Πλατινί. Δεν θα είναι Σερέοι, δεν κατάλαβα. Ναι. Πράσε τώρα, ο Μυροφορίδης τώρα είναι δύσκολος. Ναι, 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 ναι. Δύσκολος. Άρα λες ότι είναι χλωμός ο Ηρακλής. Έχοντας ως δεδομένο χλωμός. Ότι είναι 4-5 καλές ομάδες. Χλωμός. Και ο Μυροφορίδης έχει να διαχειριστεί μια άλλη κατάσταση. Καταρχήν, αυτός τώρα που ήρθε ο Θεοδωρίδης, τον Πάπα Σαντίο, στο λέω εγώ. Τον Πάπα τον έβαλε. Βράσε τον Πάπα τώρα. Τον Πάπα είχε έρθει με την προοπτική ότι οι κομμουνιστές εκεί της, του ΣΥΡΙΖΑ θα κάνανε να πούμε το ρουσφέτη και ό,τι ρουσφέτη κάνανε στην Παναχαϊκή θα κάνανε. Σβήναν τα χρέη λες. Η Παναχαϊκή όμως εκεί έχει τους πατρινούς, έχει ψήφους. Ο Ηρακλής τι έχει. Ναι. 49... Τι έχει παραπάνω κόσμο, εσύ Κωστή. 49... Η Παναχαϊκή από τον Ηρακλή. Τι έχει, 40... έχει παραπάνω κόσμο, 49... 49 κομμουνιστές στο Πολυτεχνείο, όπως το λένε, τους μαζέψανε. Καλά, άλλο θέμα να πει και ο Μάνος, τα είπατε χθες. Τι Μάνος. Τι είναι λέει αυτή η Ηρακλήδης, ο Ισπανιώνη. Ποιος το είπε ότι είναι Ηρακλήδης. Εγώ στο λέω. Εγώ λέω ότι είναι Ολυμπιακή, Παναϊκή και Παοξίδες. Και εγώ σου λέω ότι είναι Ηρακλήδης. Ναι. Το Πανεπιστήμιο. Ναι, δεν μπορεί να το αποδείξει κανένας. Τι σφίζει. Τι σφίζει. Σφίζει από κεανόλευκο αέρα να πούμε. Άρα δηλαδή τα πανεπιστήμια είναι όλα μπλε που λέμε. Τα πανεπιστήμια είναι όλα μπλε και βλέπω τώρα ότι εν όψη τούμπας. Την οποία θα τη φτιάξετε την τούμπα για να κάνετε. Α, ναι, βέβαια, βέβαια. Θα πάνε καλά τα. Θα πάμε, ναι. Το χρόνο καθαντώνω. Σας ανοίγουν το δρόμο και τους μαζεύουν. Ναι. Σας ανοίγουν το δρόμο. Ναι. Παιδιά, εντάξει, ελεύθερος ο δρόμος. Περάστε. Καλά, πάμε. Γιατί δεν. Ναι. Και άλλες φορές παίξαμε καθαντζόγλου, Κωνσταντίνε. Μια χαρά, θα συνεπάρξουν. Θα συνεπάρξουν. Εγώ τα λέω γιατί. Απλά εμείς άμα θα πάμε. Της κοινωνίας τα πράγματα να τα αφήνουμε. Ένα θέμα υπάρχει. Ασχολίαστα. Ένα θέμα υπάρχει. Παρακαλώ. Ένα θέμα για πες να μάθω. Ότι ο Παοξής όταν θα πάει στο καθαντζόγλου θα πρέπει και θέλει και μπορεί να γεμίζει το γήπεδο όλο και θα πρέπει να παίρνει και θύρα. 10. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Για στη θύρα 10 είναι όλοι στη φυλακή του, βάλε. Ναι, η θύρα 10 είναι 6-7 χιλιάδες. Δηλαδή, έχει να πάει σε ένα γήπεδο με 16-17 χιλιάδες χωρίς τη θύρα 10. Ναι. Θα πρέπει να πάει και εκεί. Ναι. Εκεί θα δημιουργεί ένα θεματάκι. Ναι. Εγώ έτσι το έχω στο μυαλό μου μελλοντικά. Θα λένε οι Ηρακλήδεις, οι Αριανοί θα το καταζόλουν και δεν πήραν τη 10. Ναι, αλλά εμείς πρέπει να παίξουμε εκεί. Θέλουμε να γεμίζουμε γήπεδα. Ναι, πάει ο κόκκινος μια βόλτα εκεί προς το πανεπιστήμιο. Πάντως συλλάβουν και τον κόκκινο. Γιατί είναι το φιλαράκι. Εσύ Ηρακλής. Γιατί είναι το φιλαράκι. Μετά θα πει ο Γρηγόρης ο κόκκινος, θα τον πετάξει σε ένα ράντζο, όπως όταν τράκαρε, το πετάξαν σε ένα ράντζο στο Ιουσεκοκράτιο. Ναι. Μπορεί να μην είχε άλλα κρεβάτια. Όχι ρε, πάω εγώ εκεί πέρα, ναι, το βλέπω τον κόκκινο στο ράντζο. Ναι. Είχε βάλει και ένα σαν φέση του Αλή Πασάη πάνω και είχε σπάσει το κεφάλι του, να πούμε, ένα δικτάκι να πούμε. Πότε τώρα πρόσφατα. Όχι ρε, παλιά, όταν τράκαρε, παλιά. Του λέω τι έγινε ρε, στο ράντζο, σε βάλω στο ράντζο. Άμα τρακάρει ο Μήνας, λέω με τα μάξι στο ράντζο να το βάλουν. Όχι, βέβαια γιατί είναι Παοξής. Ναι. Κατάλαβες ότι σε μικρή ομάδα ηλίθιοι. Κοίτα να δεις. Πήγε και ο Ανδρώνης, πήρε τηλέφωνο. Πού το σιδί, το βάλαν όμως μετά. Μετά από τηλέφωνο του Παοξή, του Ανδρώνη εκεί και τα λοιπά. Α, Παοξής Ανδρώνης. Πήρε τηλέφωνο, παιδιά, ο άνθρωπος δικός μας, εργαζόμενός μου και τα λοιπά. Καθάρισε ο Τζαπαύλο. Ναι. Καθάρισε. Τον πήγα την άλλη μέρα στο δωμάτιο. Κάτι γιαγιάδες, κάτι παππούδες. Ρε άμα ήταν ο Μήνας, λέω, με τις γιαγιάδες και τους παππούδες. Τριπτιτζούδες θα έχει εδώ μέσα. Εδώ πέρα, λέω. Τριπτιτζούδες κάγκελα και μαστίγια και λυσίδες. Ο Ρος θα έχει ο Τζόνι Βόκερ, του λέω, ρε βλάκα να πούμε. Χαϊβάνι, Ηρακλειδέα, του λέω, Χαϊβάνι, Χαϊβάνι. Πάμε λίγο και στον Άρη. Ναι. Και εκεί νέα προπόνηση. Και εκεί η Σάββας Παντελίδης υπέγραψε για 1,5 χρόνο. Είναι καλός προπονητής. Ναι, το 1,5 χρόνο σου λέει κάτι. Είναι ότι να σε δούμε λίγο το μισό χρόνο και βλέπουμε, δηλαδή. Όχι, αφού το 1,5 χρόνο σε βλέπω και σε. Και σε κρατάς για τον χρόνο, λες. Βέβαια, ναι. Σε κρατάω για τον χρόνο. Okay, okay. Το Παντελίδης του χρόνου με τον Άρη, ναι. Αν κάνει μεταγραφές ο ίδιος, προπορεί στην ομάδα την αρχή ο ίδιος, με τις εντάσεις που πρέπει και όχι του αρένα την παιδική χαρά. Mm-hmm. Καραμελίτσα ένα-δύο τα χεράκια. Εμένα ξέρεις τι μου άρεσε από το δηλώσεις του Παντελίδη. Τι άρεσε. Και εκεί είπε ξεκάθαρα. Στόχος μας είναι να παίξουμε Ευρώπη. Κανένας δεν έχει βγει να πει από θεσμικό όργανο. Σωστό. Κανένας. Έχει κάποιος να πει ποιος είναι ο στόχος της ομάδας. Επειδή παρεξηγήθηκαν ναι. Κάποιες δηλώσεις και εγώ τις παρεξήγησα και τον λέω ευθέως για τον Παντελίδη. Ναι, ναι. Κάπου άκουσα και διάβασα ότι είπε ότι μου ταιριάζει το Λάτιν κτλ. Ναι. Και του λέω κάτσε ρε φίλε, είμαι αλέφαντο προπονητή. Τι Λάτιν εσύ. Τι Λάτιν. Και στην προοδευτική και στην νίκη και στον Κορυδαλό. Δεν το διατύπωσε καλά. Ναι. Είναι αυτό που καπνίζει πολύ κτλ. Το πείραξε λε. Σταμάτα την νικοτίνη. Παντελίδη. Σταμάτα το. Η εκπομπή σου προτείνει να ελαττώσει το τσιγάρι του. Δηλαδή, κάτω 10 τα δύο δάχτυλά σου είναι πιο κίτρινα και από του Σάκη Μπουλά. Έχει κάνει μια συνέντευξη το συγχωρεμένο τον Μπουλά μια μέρα. Ναι. Του λέω τι είναι αυτά, ρε Σάκη Μπουλά. Κυπρινάδα. Το τσιγάρο. Το τσιγάρο ε. Είχε γίνει, τα δύο δάχτυλά του σαν τη φανέλα του Άρη να πούμε. Έγινε ένα και το αυτό ρε. Ναι, ναι, ναι. Το κολλημένο. Είχε και ένα κάλο εδώ. Πήρε και σχήμα το δάχτυλο. Πήρε τσιγάρο. Πήρε σχήμα το δάχτυλο. Φοβερό. Πέτανε στα 60 από το τσιγάρο. Λοιπόν. Το καθάρισε. Παντελίδη λέει το εξή. Εγώ δεν θα βγάλω το Λάτιν κομμάτι από τον Άρη. Αυτό που σου έλεγα χθες. Θα κάνω Παντελίδη. Θα βάλει πινελιές. Όχι, φυσικά. Ναι. Πινελιές θα βάλει. Δεν αλλάξει την ομάδα. Θα βγάλει μέσα από άμυνες
και όχι από αυτά τα passing game της πλάκας, τα ανόητα, τα ανούσια του Ερέρα. Να βγάλει επιθέσεις οι οποίες δεν καταλήγουν κάπου. Δηλαδή, παίρνω την μπάλα, τη δίνω σε σένα, τη δίνεις σε μένα και τσούκου, 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 αυτό τσούκου, το τσούκου τσούκου. Α, δεν πάρει ο Ματέο Γκαρσία, ο Μπρούνο Γκάμα, δεν πάει μπάλα στην επίθεση. Μια, ακριβώς, ναι. Πώς θα το πω, μια τακτική κατάληξη. Ναι. Σημαίνει ότι θα πρέπει να πάρει την μπάλα, για παράδειγμα, ο Εκστρέμ. Mm-hmm. Την ώρα που την πάρει ο Εκστρέμ, ο ένας ο Εχάφ θα πάει εκεί, ο άλλος ο Εκστρέμ θα κλείσει μέσα. Αυτά δεν γινότανε στον Άρη. Ναι. Αυτά τα χαϊβάνια οι Αριανοί που θέλουν να κάνουν τους μπαλαδόφατσες. Με μια μπάλα του μπάσκετ μεγαλώσανε, το οποίο δεν μπορώ να του χωθώ εγώ στο μπάσκετ γιατί δεν το ξέρω το αντικείμενο. Άστε τα σε εμά την μπάλα. Ο Παντελίδης, μέσα από άμυνες, μέσα από ευνηδιασμούς, ναι, θα βγάλει το πλάτη στοιχείο του Γκαρσία και του Γκάμα, όπως ο Τόλης ο Τερζής, πολύ ωραία. Μέσα πέταξε από το στόπερ, λες, στο τέλος θα κλειδώσω το μάτς. Δεν ντροπή, δεν κακό. Εδώ έβαλε τρίτο στόπερ με τον Εργοτέλειο. Δεν είναι ντροπή, δεν κακό. Σώνω το κεφάλι. Κακό να χάσει το μάτς. Η ομάδα μου είναι κακή σήμερα. Έχω βάλει αργούς. Τι κάνω, το κρατάω. Άμα το κρατήσω σε δύο μέρες θα βγουν αυτοί οι λακαμάδες οι δημοσιογράφοι, θα πούν δύο κουβέντες, την τρίτη μέρα θα το ξεκάσουν. Άμα όμως φάω τον γκολ. Θα με σκίζουν για δύο εβδομάδες. Μπορεί να χάσω. Και να χάσω και το επόμενο μάτς, ένα μήνα θα με σκίζουν. Μπορεί από τις τέσσερις αυτές που έχει η καρέκλα, όπως λένε τα δοκάρια που έχει η καρέκλα, να φαγωθεί το τα μισό. Πόδια, τα πόδια. Να φαγωθεί το μισό από το τέταρτο πόδι. Ναι. Γιατί να φαγωθεί εγώ και να χάσω. Κουτσένω. Γιατί να κουτσένω σαν τη θιά μου τη Μαρίτσα. Θα πίσω λέει και του δύσπιστου. Δεν είπε πολλά λεπτομέρειο. Καλά έκανε ο Σάββας. Εμείς γουστάρουμε Παντελίτσα. Εγώ ναι. Και εγώ. Εγώ το ξέρει ότι γουστάρω. Απλά βάλαμε ερωτήματα για τον Πάκο Ερέρα. Θα πει το σιόπι, έλα εδώ αγόρι μου, εσύ τι ο Καντέι, σε ποιο είσαι, παγόρι μου, ναι. Ο Βαϊλάντου είσαι, ναι. Και παίρνει μπροστά και τα λοιπά. Όχι, κάτσε αγόρι εδώ και φρόγε κόσμο, μην πα μπροστά. Τι είσαι, συστέλεχο επιχείρηση, είσαι, ναι. Να θε να καργαλήσει την γραμματέα. Την γραμματέα την καργαλάει το αφεντικό. Ναι. Αν το πολύ πολύ και ο διευθυντή. Ναι, μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Ναι, και θα καργαλήσει την γραμματέα. Κάμε σε πονηρό όμω και σε. Πάρα τηλέφωνο το Χαρτιφαναγί και να πηδήξουμε. Όχι, δεν έχει τέτοια. Γεια σα, παιδί, σου κοιμάται. Δεν είπα τίποτα εγώ. Έλα το φιλαράκι μα. Νικόλα, δεν σε ξέρει, δεν σε ξέρει. Ναι, άσε, δεν είναι για σένα το έργο. Δεν το βλέπεις, ρε, ηλίθιε να πούμε. Χαϊβάνι. Λοιπόν, Σιώπη, έλα εδώ. Για πες για το Σιώπη. Θες να βγάλεις έξι γραμματέα, Όχι, αγόρι μου. Φόρταμα, ξεφόρταμα, θα έρθει το φορτηγό, θα κατεβάσει τα βιβλία, ναι. Θα τα πας στην αποθήκη των επίπλων. Λοιπόν, και μετά από εκεί θα πιείς και δύο καφέδες, θα ξεκουραστείς και ξανά πάλι μανά. Θα πιάσεις το φορτούνι, θα πιάσεις, ξέρω εγώ, το ρόλο. Ρόλο δηλαδή να δώσει. Θα δώσει ρόλο. Πέστε, ο Σιώπης δεκάρι. Άντε, ρε, θα βάλω λέει γκολ στον ΠΑΟΚ. Ρε, η τελευταία φορά που έβαλες γκολ στην τρίτη δημοτικού ήταν. Όχι, και στο. Δεν έχει βάλει στο ακυρώσανε τον γκολ. Δεν έχει στο βάλει σχολείο. Γκολ. Στο ακυρώσανε το σου. Δεν έχει βάλει γκολ. Όχι, στο ακυρώσανε. Μάλλον με τους συμμαθητές σου, ρε Σιώπη. Ναι. Όχι, η τσάντα ήταν εκεί γιατί τα δοκάρια ήταν σε σάκους, να πούμε. Όχι, είναι γκολ, δεν είναι γκολ. Θα βάλω γκολ στον ΠΑΟΚ. Ποιος είσαι, ρε, θα βάλεις γκολ. 60 χρόνια δεν έχεις βάλει γκολ. Κάτσε στην άμυνα, θα του πει ο Παντελίδης. Κάτσε κοντά στο στόπερ, πάρτε χαμηλά αυτό. Μόλις πάρεις την μπάλα, δώσεις τον Γκάμα. Ναι. Τελείωσε ο ρόλος σου. Φύγε. Ναι. Άστα τώρα. Και κυρίως νομίζω ότι θα βάλει σκοπιμότητα και τακτική σου παιχνίδι. Πού τη μάθατε την μπάλα, ρε Αριανή, στο Παλέτε Σπορ. Οχοχο. Πού τη μάθατε την μπάλα. Οχοχο. Να μην μας λέτε μόνο εμάς τους νεόκοπους. Μεγάλη ομάδα του Σατσεύσκη, ομάδα του Φυρού. Και Φυρού. Φόρ είχατε, ρε Φόρ. Ναι. Φόρ είχατε εκεί, Φόρ. Πήρε καμιά πρωτάθλημα, καμιά από αυτές τις ομάδες. Όχι, δεν πήρα. Πλησίες. Μέχρι να το πάρει η χαοτική διαφορά. Παραλίγο θα μπηδούσα την σερβιτόρα. Εσύ. Όχι. Λέει ο άλλος. Του παραλίγο. Το παραλίγο θα έπαιρνε το πρωτάθλημα. Ναι, παραλίγο. Με αδικησάνε, δεν με αφήσανε. Άστο. Λοιπόν, σήμερα έχουμε και Ελλάδα. Τι είναι αυτό. Πρεμιέρα Άγγλου Αναστασιάδη και μόνο η παρουσία σήμερα. 9:45, να εδώ διαβάζω. Τι είναι σήμερα. Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου. Αύριο είναι. Ελλάδα, Φιλανδία. Τι κάνα, λάθη σου το εδώ πέρα. Η Ελλάδα υποδέχεται 9:45 Φιλανδία στον τεμπούτο του Άγγελου. Κάτσε ρε φίλε. Ναι, έχω τόσο πολύ έτσι. Εγώ έχω φαγητό με συμπαθητές και λέμε δεν δούμε τον Άγγελο την Παρασκευή. 9:45 κάναμε λάθος εμείς εδώ σε εφημερίδα. Αποκλείεται εσύ, Κωνσταντίνε μου. Σήμερα. Αφού κάναμε λάθος, η Ελλάδα υποδέχεται 9:45 Φιλανδία στον τεμπούτο του Άγγελου Αναστασιάδη. Μπαίνουμε στα φαγητά σήμερα. Ξέρω εγώ κάνω τόσο πολύ μεγάλο. Βλέπω εδώ 9:45. Σήμερα. Σήμερα, ναι. Α, σήμερα. Αύριο μπορεί να φάμε του συμπαθητέ. Σημερώνει μια. Αύριο θα φας. Με του συμπαθητέ. Λοιπόν, και μόνο η παρουσία. Και έχω αναστασιαδικού συμπαθητέ. Πολλού. Πολλού. Φίλο μου Νικολάκη. Ναι. Και γαμό το λέει μετά από δύο μήνες θα φάμε με τους συμμαθητές και η Παρασκευή μου λέει και παίζει η γαμό το εθνική του Άγγελ. Κάτσε τόσο πολύ έξω έχουμε παίζει. Δηλαδή τώρα μου φαίνεται. Όχι, θα φάω με την ησυχία μου γιατί θα θέλουμε τηλεόραση εκεί στο εστιατόριο. Όχι, ρε, σήμερα είναι, σήμερα το μάθημα. Σήμερα είναι. Ναι, σήμερα. 9:45. Ναι. Ελλάδα, Φιλανδία. Είναι κατάδια βέβαια αυτό και βάζω τον εαυτό μου πρώτο μέσα. Να μην ξέρουμε ακριβώς. Ναι, και το γράφει η μερίδα εμείς απλά τώρα. Το γράψανε οι συναδέλφοι μας. Ναι, το γράψανε. Πότε παίζει η εθνική Ελλάδα. Είναι κατάδια. Ειδικά για μένα που είμαι ο παδό. Αν ρωτούσε 10 θα ξέρανε λε στον δρόμο.
Όχι. Όχι. Νομίζω οι 8-9 δεν θα ξέρανε καν. Ναι. Δυστυχώς, είναι κατάντια. Πού παίζει η Ελλάδα, πού παίζετε. Τώρα να είδες, βάζει δύσκολα. Δεν παίζει ο ΆΚΑ, δεν παίζει ακόμα. Δεν πήγε επαγγελίου, στο ΆΚΑ. Στο ΆΚΑ παίζεται. Στο ΆΚΑ παίζει. Άλλαξε η έδρα. Εντάξει. Λοιπόν, στο ΆΚΑ, στο ΆΚΑ. Ναι, τελευταία παρουσία στο ΆΚΑ. Γιατί αλλάζουμε και έδρες. Θα πάμε Παγκρίτιο, θα πάμε. Λοιπόν, κοίτα, αυτά ΣΥΡΙΖΑ έχουμε. Τώρα εθνικές, ναι. Αυτά σημαίες και βλακίες, ας πούμε. Ναι. Έχουμε αριθμό. Περιμένει. Γλουγλουγλου. Όποιο γουστάρει έχει 5 λεπτάκια από τώρα. Να καλέσει διότι έχουμε 5 λεπτάκια. Μάχη της Γαλοπούλας, season 5. Εσύ με τον κόκκινο, για το προμοτάρετε είστε οι μαχητές. Που κατάτησε αυτή η Ελλάδα. Μία προσφορά από την αγορά Κρεάτο Χατζαγγελίδης, Φιλουπούπολος 81, Αμπελόκηπη και Πολύκαστρο Κιλκής Μεγάλο Αλεξάνδρου 96. Ωραίος. Ωραίος. Ωραίες και οι Γαλοπούλες. Δεν μου λες τώρα. Πριν 30 χρόνια, αν κάναμε το γλου γλου γλου. Ναι. Θα λέγανε καλά. Θα μας έλεγαν. Σε συσίτια, ναι, δεν τρέπεστε. Τι μας περάσατε. Τι για λιγούριδες. Για λιγούριδες. Αυτό θα λέγανε. Θα λέγανε αυτό. Αυτό θα λέγανε. Δεν μου λες, περιμένει σήμερα να έχει φάση στο παιχνίδι Ελλάδα-Φιλανδία. Γιατί θα το δω, νομίζεις. Α, δεν θα κάτσεις να το δεις. Τρελώσε, ρε. Πιστεύεις ότι το παιχνίδι θα έχει φάση, ρε παιδί μου. Πιστεύεις. Λοιπόν, είναι αυτό που λέμε τι φάση. What the black is going on. Θα το έχετε ακούσει αυτές τις μέρες. Παίζει πολύ γενικά. What the black is going on. Λοιπόν, εμάς μας έχει κολλήσει. Και θα το λέμε με κάθε ευκαιρία. What the black is going on. Λοιπόν, ποιος το είπε πρώτος. Το πλαίσιο. Ετοιμάζεται για την πιο μαύρη Black Friday που έγινε ποτέ. Όλη γραμμή για πλαίσιο, Κωνσταντίνε μου. Τι pilot. Τι pilot. Α, έχεις πάρει στυλό από εκεί, χαμός. Στέλνα στο πλαίσιο. Στο πλαίσιο, έπαιρες, ε. Έλεγε, πόσα θέλετε, 10 στυλό pilot. 10 στυλό pilot. 0-4. 0-4, γεια σας. 17 έβαζα εγώ. Τα 7 τα έπαιρνα εγώ. Τα τσέπωνες. Ξέρεις πόσα στυλό έχω. Αυτό είναι εθισμός, ξέρεις, είχες μάνιο στυλό τέτοια κατάσταση. Πάω καμιά φορά στο αγρόνιο το γραφείο. Ναι, τσιμπάζω τρεις, φεύγεις. Δεν έχει κανένα στυλό της προκοπής, έχει καμιά καλή μύτη, κανένα αυτό κτλ. Του φάγα ένα μολύβι. Ακούς, Παύλο, πάρε κάτι τρία καλά στυλό, βρε γόρι μου. Θα έχουν να ψηρίζουμε κάτι τίρε. Λοιπόν, πριν πάμε στο απαραίτητο διαφημιστικό, φίλες και φίλοι, για να επιστρέψουμε αμέσως μετά και με τις γραμμούλες, να σας ενημερώσουμε ότι η τηλεόραση έχει αλλάξει εντελώς εποχή. Έχουμε μπει σε μια νέα διάσταση. Η νέα τηλεόραση πρέπει να λέγεται Wind Vision, φίλες και φίλοι, διότι σας παρέχει κυριολεκτικά ό,τι τραβάει ο ανθρώπινος νους. Αργήσατε να πάτε σπίτι, έχει ξεκινήσει το ντερμπάκι, κάντε πανεκκίνηση και θα το δείτε από την αρχή. Ξεχαστήκατε, ρε παιδί μου, χάσατε το νέο σας επεισόδιο από την αγαπημένη σας σειρά, κάντε catch up σε επεισόδιο και 7 μέρες από την ημέρα της αρχικής προβολής. Μόνο λοιπόν με την Wind Vision απολαμβάνετε και το μαγευτικό 4K Ultra High Definition. Διαφημίσεις, ο Σαντίνος Βαραγιάννης αμέσως τώρα και επιστρέφουμε με γραμμές. Έχω μηνύματα πολλά για το δίγκολο και για τα offside. Το δίγκολο, το offside, το δίγκολο και το offside θα δώσουν με ένα θέαμα στο ποδόσφαιρο. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Έτσι, θα τα δούμε μετά. Το σχολιάσουμε και αυτό. Μπράβο. Έχουμε πολλά ματσάκια σήμερα. Παίζει και η εθνική μας 10 παρατέτατο με τη Φιλανδία. Έχουμε Βέλγιο, Ισλανδία, Κροατία, Ισπανία. Εδώ έχει αμήτι άλλο ενδιαφέρον το παιχνίδι, γιατί είχαμε και την Εξάρα στο πρώτο παιχνίδι. Πολλά τα ματσα, αλλά πολλές και συναυλίες. Αυτό το μήνα έτσι να πιάσουμε λίγο και τα πολιτιστικά. Η Μελίνα Σλανίδου ξεκίνησε τις εμφανίσεις στο Βεργίνα Θέατρο, του Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Συστάσεις περιτές, λατρεμένη φωνή, τρομερή σκηνική παρουσία. Η Μελίνα είναι εδώ στην πόλη μας μαζί με όλες τις μεγάλες επιτυχίες της. Αλλά και το νέο της δίσκο «Ξημερώνει Κυριακή» του Μίμη Πλέσα θα βρίσκεται στο Βεργίνα Θέατρο για άλλες δύο παραστάσεις, αύριο και το Σάββατο. Και όσοι ενδιαφέρεστε, Ρίτζεσι Καζίνο, public και ticketservices.gr. Πριν πάμε στις γραμμές, θέλω να ρωτήσω τους παοξίδες πώς νιώθουν που βάλανε goal offside, κερδίσαν τον Εργοτέλη. Ναι, ναι. Με μια άθλια εμφάνιση στο χώρο των χαφ, αν τους προβληματίζει. Και αν το στεναχωρεί που δίνουν δικαίωμα στους αεξίδες οι οποίοι ξεχάσανε το ποδόσφαιρο και το ρίξανε τώρα στο στις χαμένες πατρίδες για την Αγιασοφιά. Ναι. Γελάει ο κόσμος να βγει ο Καστοριανός να μας πει. Τι να βγει να πει. Αυτά σήμερα τα κάναμε και εμείς. Όλα αυτά που έχουν πάρει. Copywriter, δάσκαλος ο Μπούζας. Δημοσιογραφικός. Προφέσορας. Πρέπει να δώσει ποσοστό από τις πωλήσεις των Μπούζας. 100%. Όταν ο Πάοκ έκανε Magic Life, να είναι η νέα Τούμπα. Ο ένας γήπεδο και ο άλλος ψάχνει Γκολτζίλι. Αυτά τα πρωτοσέλιδα. Βέβαια η ΑΕΚ κάνει κανονικά γήπεδο. Εδώ εμείς 15 χρόνια. Το φτιάχναμε με το μυαλό μας. Με το μυαλό μας, με μακέτες, ιστορίες. Λοιπόν, πριν πάμε στις γραμμές, θα μου δώσετε ένα λεπτό θέλω. Πάρ' το Χασαπόπουλο από εκεί, ας πάω στην τηλεόραση. Ναι, μισό λεπτό. Θα τον κλωτσίσω. Λοιπόν, ναι. Έχουμε την ανάρτηση που έκανε ο Γιάννης Αντετοκούμπο σχετικά με την ρατσιστική επίθεση που δέχτηκε από τον Τσουκαλά
Έτσι, ναι, και ναι. Επειδή ανέρτησε μια φωτογραφία με τον αδερφό του και είπε: αγόρι μου, μπράβο, καλή εμφάνιση. Βγήκαν οι Ολυμπιακοί και τον έκραζαν και τον λένε διάφορα περίεργα. Γιατί? Και οι Ολυμπιακοί, γιατί σου λέει ο Αντετοκούμπο, ο αδερφός σου παίζει στον Παναθηναϊκό, τι τον υποστηρίζεις. Ναι, ναι. Δηλαδή, πού πήγε το μυαλό. Ναι. Και γράφει λοιπόν ο Γιάννης, ο Αντετοκούμπο, μετά την επίθεση στο, ρατσιστική. Στο Τσουκαλάδι το γράφει. Απαντάει, ναι. Καταρχάς, λέει Θανάση, θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη. Ποιο για Θανάση? Τον αδερφό του. Ναι. Κάτι μπορεί να τον πάρει τηλέφωνο. Όχι, δημόσια. Να σου ζητήσω, γιατί ξέρω αυτό που θα πω, θα τραβήξουν πολλά βλέμματα πάνω σου και πάνω μου και ξέρω ότι είναι κάτι που δεν θες. Αλλά είμαι σίγουρος, άμα ήταν ο μπαμπάς εδώ θα ήταν πολύ απογοητευμένος αν κρατήσω τη σιωπή μου. Έχω χάσει τον ύπνο μου, τις τελευταίες μέρες για το αρνητικό ρατσιστικό περιστατικό που έγινε πρόσφατα. Αν αυτό μπορεί να συμβεί στο Θανάση, ο οποίος εκπροσωπεί με περηφάνεια και με ένα συνεχές χαμόγελο την Εθνική Ελλάδος και τον Παναθηναϊκό, δεν μπορώ να φανταστώ τι περνάνε όλοι οι έχρωμοι στην Ελλάδα. Είμαι πάρα πολύ λυπημένος και απογοητευμένος. Αλλά δεν θα αφήσουμε τα αρνητικά σχόλια να αλλάξουν αυτήν την οικογένεια και την αγάπη μας για τη χώρα στην οποία μεγαλώσαμε. Εγώ και τα αδέρφια μου είμαστε Ελληνονιγηριανοί και σε όποιον αρέσει. Και θα συνεχίσουμε να εκπροσωπούμε και να μιλάμε για τα καλύτερα λόγια για την πατρίδα μας στην Ελλάδα. Έτσι. Λέει ο Γιάννης ο Αντετοκούμπο. Φαντάσου, μας ξεφωνίζουν εμάς που είμαστε γνωστοί, παίζουν Παναθηναϊκό, τι τραβάνε οι άλλοι, οι μαύροι. Τώρα το κατάλαβε. Ναι, λέω εγώ όμως δεν θα σταματήσω και ούτε θα σιωπήσω. Λοιπόν, 10 δευτερόλεπτα. Ναι, πριν πάμε στις γραμμές. 10 δευτερόλεπτα. Όταν ήρθε ο Πόκο Λόκο πριν 5 χρόνια στο ραδιόφωνο να δουλεύει. Φιλαράκι μας. Ναι. Ναι. Και σήμερα έχει άδεια. Έχει άδεια σήμερα ο Πόκο Λόκο. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ξεκούρασε. Από αύριο θα έχουμε νέα. Ναι. Λοιπόν, πρόσεξε. Τι πράγμα είσαι. Ναι, ναι. Πρόσεξε να δεις τώρα. Τον βρίζανε στη γειτονιά του επάνω στις οικίες, τα ρατσιστόμουτρα και οι χρυσαυγίτες. Ναι. Τον λέγανε κολόμαυρε, φύγε από την Ελλάδα. Πολύ κακό αυτό, δεν είναι και εσύ, δεν το κατηγορείς. Όχι. Γιατί δεν το κατηγορείς? Κατηγορώ το άλλο. Ποιο κατηγορείς? Λέω θα σε φτιάξω ένα προφίλ. Ναι. Που θα σε κάνω. Θα σε κάνουν πίπες αυτοί. Ναι. Magic Live. Ναι. Α, μπράβο, Κωστή. Ναι. Μεταφορικά. Μεταφορικά, με την καλή την έννοια. Ναι. Λέει εσύ πώς θα το κάνεις και τα λοιπά. Χτίζω ένα προφίλ γιατί το νιώθω, γιατί είναι φίλος μου. Ναι. Λέω από κολόγο, τον Μετρόπολη, ο παδός του ΠΑΟΚ. Όντως είναι αυτά που παντρεύτηκε την Ελληνίδα, την έβαλε κάτω, την έκανε τρία παιδιά. Μπράβο στον Μποκολόγο. Το κυνηγάνε γυναίκα του κτλ. Δουλεύει, ήταν εξωματικό στο στρατό κτλ. Σε ένα χρόνο οι ίδιοι του ζητούσαν αυτόγραφο και συγγνώμη. Ναι. Γιατί ο Μποκολόγο απέξει μια μορφή δημοσιότητα. Μια οντότητα. Λοιπόν, ναι. Όλα αυτά τα ρατσιστόμουτρα οι Έλληνες. Ναι, άρα συμφωνείς με Αντετοκούμπο τώρα. Συμφωνείς. Όχι, δεν συμφωνώ. Περίμενε κάτι. Γιατί ένα... εσύ. Αλλά, ναι, αλλά σου λέω Αντετοκούμπο, το προφίλ το δικό μου είναι φτιαγμένο. Στάσου και πάλι μου τι λένε. Άκου να δεις. Γενικά, αυτό οι πατριώτες που το παίζουν, ας πούμε, που δεν είναι. Και οι φιλέλληνες που δεν είναι. Γιατί αν ήταν πραγματικά θα ήμουν μαζί τους. Είναι κλεφταράδες περισσότεροι. Άμα δούνε κανένα φτωχό μαύρο ή ένα φτωχό Αλβανό. Ναι. Μιλούσα με ένα Αλβανό απέναντι τον κύριο του Πάκου στο Βενζινάδικο. Ναι, ένα παιδί. Λοιπόν, και του λέω: φίλε, εμείς οι Έλληνες είμαστε κοπρόσκυλα. Γιατί το φτωχό Αλβανό το βρίζουμε, ενώ τον άλλο που σήκωσε τα βάρη τον κάναμε υπουργό βουλευτή του Πασόκ. Ναι. Τον. Δεν θυμάμαι πώς το λένε, τέλος πάντων. Τον πήρε ο Δήμα. Το Δήμα. Τώρα, ναι. Άμα ήσουν και εσύ, του λέω και σήκωνε 100 κιλά πάγκο, 200 κιλά. Θα σε κάναμε και εσένα. Και εσύ από Αλβανό θα γινώσει ένα βουλευτή. Μετράει ποιο είσαι, δεν μετράει πώ είσαι, τι κάνει. Ποιο είσαι μετράει, σε όλα τα πράγματα. Είμαστε ρατσιστές στους φτωχούς και στους ασήμαντους. Μάλιστα. Στους πλούσιους και στους διάσημους. Ναι, αλλά αν δεν το κούμπο είναι πλούσιος. Εγώ αυτό σου λέω τώρα. Αλλά ανήκει σε μια παράταξη ο αδερφός του που είναι σε άλλη παράταξη. Ναι, είναι στον Παναθηναϊκό. Εντάξει, τώρα και άλλη μαϊμού τώρα σαν μαϊμού είναι ο. Ποιο? Ο Ολυμπιακού τώρα, ο Έμιστο. Α, ο Μεταπερμανάντ. Λοιπόν, πάμε γραμμές. Απλά ήθελα να το αναφέρω. Είμαστε φαν του Αντετοκούμπο, γι' αυτό ήθελα να το αναφέρω. Άμα ήταν ο Αντετοκούμπο, σε σταματούσε το φανάρι και σου ζητούσε ένα ευρώ, θα τον έκλεισε το φανάρι. Δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρω, δεν το ξέρεις. Καλημέρα, ναι. Ναι. Καλημέρα σας. Καλώς είναι Αγία Σοφιά, ρε. Την εκκλησία μας, το καμπαναριό μας. Καλώς τον τουρίστ. Ρωμιοσύνη, Πριν φτάσουμε στην Αγία Σοφιά. Έλα τουρίστα μου. Καμπαναριά. Την πρασινοκάπια, τον Ταλάρα, κύριε, μην χάσει το Πασόκ εκεί, ε. Εκπρόσωπο, ε. Πριν φτάσουμε στην Αγία Σοφιά, προτρέχει Γραφτόπουλε. Μάλιστα. Έχουμε ένα παιχνίδι του ΠΑΟΚ στο κύπελο. Μάλιστα. Με τον goal of sight, το ξέρουμε. Μπράβο. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος σε παιχνίδι που δεν ήταν καλός, ναι, ίσως χρειάστηκε λίγο βοήθεια. Σε άλλα παιχνίδια έχει αδικηθεί, έτσι, προφανώς. Στα περισσότερα, όχι σε άλλα. Επομένως, το κακό δεν είναι ότι βοηθήθηκε. Ναι. Το κακό είναι ότι δεν παραδέχεσαι. Ποιος? Ότι ακολούθησε τακτική αντιπάλου τον οποίο έκραζε επί 20 χρόνια. Ποιος? Ποιον αντίπαλο?
Τον αντίπαλο, φίλε μου, μπερδεύεσαι. Μπερδεύεσαι, κάτσε, βάλε ένα τελεία. Βάλε ένα τελεία. Όχι, 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 άλλο τελεία. Μισό. Πες μου μία σεζόν που ο Ολυμπιακός είχε μαζεμένες φαγές. Πλάκα μας κάνετε, Νικόλα. Πήρα ένα αυσαϊτάκι σε εμάς με το Εργοτέλη και το κάνετε λαβαρό. Ε, τι όπα. Πες μου 20 χρόνια τακτική Ολυμπιακού που 6 παιχνίδια τον σφάζουνε. Όχι, αυτά που δεν σε διαφέρουν. Όχι, αλήθεια. Ναι, αλλά θα λες αλήθειες, δεν θα λες ψέματα. Εσύ μπερδεύεσαι. Όταν ο Ολυμπιακός. Τι έκανε ο Ολυμπιακός. Δεν ήταν καλός κάποτε. Και χρειαζόταν ένα offside. Σκούζαμε. Μπερδεύεσαι, φίλε. Ο Ολυμπιακός ήταν δεν ήταν καλός. Ήταν δεν ήταν καλός. Τον είχαν στο σπρόξιμο. Μπερδεύεσαι. Μπέρδεψες πράγματα σήμερα, ναι. Πάμε στο επόμενο. Πάμε, γιατί τα μπέρδεψες εδώ. Ο Ολυμπιακός στα 20 χρόνια της παντοκρατορίας του πήγαινε καροτσάκι όλα τα μάτς. Όχι, ναι. Όχι. Ε, τι όχι τώρα, εντάξει, άμασα. Μαμάσει την προπαίδεια. Κοίτα τώρα, για να μπω στη μέση εγώ άμασα. Ναι. Δεν μπορούμε τώρα να βάλουμε τα εγκλήματα του Ολυμπιακού. Ε, βέβαια το άμασα. Τα 90-10 με... Με ένα ψαϊτάκι που πήρα μετά... Ή ένα μπέναντι που μπορεί να πάρει. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Εγώ μίλησα για την τακτική, δεν μίλησα για το σύνολο. Το ότι ο ΠΑΟΚ είναι προβληματικός. Είναι άλλο αυτό, ναι. Έτσι. Ποια τακτική, τη διαιτησία εσύ την έχεις. Για... Μισό λεπτό ρε παιδιά να μιλήσω. Ναι, αλλά τη διαιτησία εσύ την έχεις, αγόρι μου. Δεν μίλησα για ένα σύνολο αγώνων, ούτε είπα ότι το έκανες χρόνια. Ναι. Για ένα παιχνίδι είπα. Ε, δεν κοίτα βγάζει συμπέρασμα με ένα παιχνίδι, ρε Νικόλα. Όχι, ο Κουλιανός λέει, δεν μπορούμε να τις ισορροπήσουμε το ένα. Ναι, αυτό λέει. Νικόλα, ναι. Ναι, ένα συγκεκριμένο περιστατικό, όχι την πραγματικότητα τα δεδομένα, ανέβερες ένα πράγμα. Το σύνολο των καταστάσεων δεν το αναφέρεις. Εσείς αδερφός μου κάνω το παοξάκι, δεν το παρεξηγώ. Ναι. Λοιπόν, κύριε Μελισσανίδη, ακούστε να δείτε. Το γήπεδο με το συνοθήλευμα που παρουσιάζεται μέσα στο χορτάρι. Αυτά θέλω να ακούσω. Αυτά θέλω να ακούσει αυτό. Αυτά σας ακούμε με ανοιχτά αυτιά, έλα. Δεν έχει καμία σχέση το συνοθήλευμα που παρουσιάζεται μέσα στο χορτάρι φέτος. Μάλιστα. Με το κείμενο στα Γιαζοφιά είναι ξέφωνα κομμάτια. Ναι, αλλά πρωτοσέλιδο Γιαζοφιά έχει σήμερα και χθες. Ρώμιος είναι, Ρώμιος είναι. Πρωτοσέλιδα. Ρώμιος είναι, εσύ. Ναι. Εντάξει. Αλλά καλό είναι από την πλευρά σας, εσείς υπαοψίδες. Μάλιστα. Να παραδέχεστε κάποια πράγματα όταν τα κάνετε. Τα είπε, είπαμε, οφσάιντ ήταν, τα είπαμε. Τι άλλο να κάνουμε δηλαδή. Άντε, μπράβο, να σε χαρώ εγώ. Είπε ότι η ομάδα δεν υπάρχει κάποια ατομική παίκτες. Τα είπε. Τα είπαμε, φίλε, εμείς δεν κρυβόμαστε. Θα τα λέμε τα λάθη μας για να βελτιωθούμε, γιατί αλλιώς θα μείνουμε στάσιμοι. Έλα. Στη φυσική. Ναι, στη φυσική. Όχι, μπερδεύτηκα. Ναι. Καλημέρα. Έλα, εγώ είμαι. Έλα, ναι. Νικόλα, έλα, αγόρι μου. Καλημέρα στα παιδιά, να πω τον κουτουχολιανό μου, τον Νίκο. Εντάξει, τον κόλταρο ψάιτ. Κακή εμφάνιση στο μάτι. Μα όλοι το λένε. Πες μου, αν προβληματίστηκες, σε περνούσε σαν σταματημένο τα χαφ του, ναι, του Εργοτέλη πάνω στα δικά σου χαφ. Ναι, τραγικό το πάω. Καλά, και με ένα-ένα με νίκη με τα σπάτα περνούσα. Και το δεύτερο ίδρυκα που ήθελα να το πω, που τρελάθηκα, δηλαδή πολύ όμορφα τρελάθηκα. Παίζει σκύπελο με το σουτ που είπε από τα 35 μέτρα να μετράει διπλό. Έχω χάσει 2-1 εκτός έδρας ή έχω κερδίσει εκτός έδρας 2-1. Κερδίζει έδρα μου 2-0. Και σφίγγεσαι να κάνεις άμερα να κατήσεις να μην πας παράταση. Και τρώνε ρε φίλε, κανένα σου παίξει την περιοχή τα 35 μέτρα και γίνεται 2-2. Και όχι παράταση δεν πας. Σου κόβεται η ανάσα. Ναι, το δίκολο είπαμε, θα αλλάξει ισορροπία στο άθλημα γενικότερα. Έτσι, μια από το σχολιάσαμε. Το ράτσικο παδό του Ολυμπιακού που πέθανε στο Καραϊσκάκι. Θα έχουμε λιποθυμίες με τέτοια. Όπως είπα, να πάει ο Κούπουλος, να πάει μπάλα εκεί που κάνουν τα Ιεράχνες και αγίγκα 2-2. Θα έχουμε λιποθυμίες, λέει ο Κωνσταντίνος, και δεν έχει άδικο. Δηλαδή εκεί που θεωρείς ένα μάτς κλειδωμένο, θα σου έρχεται μια οβίδα και θα σου σπίτι καφέ. Χρόνια έχουμε να δούμε λιποθυμισμένο, πεθαμένο με καρδιακό σε γήπεδο. Το ποδόσφαιρο έγινε άνοστο. Αργό έγινε. Να σε καλά, Νικόλα. Έλα. Όχι, καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Λοιπόν... Πήγαινα να βλώ το ΠΑΟΚ δεκαετία του 70, πιτσίρικας, με το θείο μου τον Μπελελή. Ναι. Πήγαινε στο σπίτι, σαν να έτρεχε μαραθώνιο. Τέτοια ήταν η ένταση που του βγάζει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Δηλαδή, το τι δεκαετία 70 αυτά. Ναι, ρε φίλε. Ναι. Ταχύτητα, το αυτό, την τρίπλα, το α, ου, ή, α. Δηλαδή, ανά ένα λεπτό, δύο λεπτό, ανεβοκατέβαινε στο καρεκλάκι, ρε παιδί μου. Το καρεκλάκι δεν καθόταν. Δεν καθόταν. Κατάλαβε. Οκ, οκ, αντιληπτό, αντιληπτό, βέβαια. Αυτό θέλω να επαναλάβω. Το ποδόσφαιρο γενικότερα, όχι στον ΠΑΟ. Γενικότερα. Πάμε στον κόσμο. Γελάνε οι γούνε τη Καστοριά, λέει, είναι τα φλικ φλακ του Καστοριανού. Οι γούνε τη Καστοριά. Καλό, καλημέρα. Έλα, φίλε. Θα ήθελα να πω κάτι σε σχέση με αυτό που συζητούσατε χτες, ότι η καταγωγή των παοξίδων και τις αγιονάρες και τα αυτά. Τα κάκατα που βγαίνουν με ναι, Ραπτόπουλε, εσύ θα θυμάσαι με ποια ταινία ένας ρόλος ταιριάζει στους συμπολίτες.
Κάποιος ο οποίος ήταν φτωχός και έγινε πλούσιος. Όχι. Α, για τους συμπολίτες ποιος ρόλος ταιριάζει. Το δικό μας εντάξει, το ξέρουμε. Γιατί εγώ είμαι παοξής. Των Αριανών. Ναι, και των Αριανών και των Ηρακλειδέων. Των Ηρακλειδέων. Ελένη Ζαφυρίου πάντως θα έχει το έργο. Όχι, όχι. Είναι στην ταινία Κολονάκι διαγωγή 0. Με το Φωτόπουλο. Προτιμώ να είμαι ο Διαμαντής ο Καρανάμπασης με τις φορτωμένες τις τσέπες ο Χασάκης. Ο Φωτόπουλος είναι ο... Ναι, ο Ιβάν. Είμαι ο Κούντρο Λατσίμπλας. Που μόλις έβλεπε τη σκοταριά έδωσε μου το για να την αρπάξει. Ναι ρε φίλε, ναι. Έτσι, ακριβώς αυτό είναι. Δεν θέλω, ας είναι αυτή ο Κούντρο Λατσίμπλας. Σκάι Μύτη. Ο Φωτόπουλος, Κρεοπόλης, στο Κολονάκι. Ναι. Την όλη ψεύγη στην πείνα αριστοκράτες. Ναι. Και τον βρίζουν και τον κάνουν και τον ράνουν και στο τέλος πάλι και τον στάνε δανεικά. Το Φωτόπουλο. Το Φωτόπουλο. Α, μάλιστα. Κολονάκι. Γιατί ήμουν εκτός πλάνου. Ωραίο, πολύ ωραίο έργο. Να σε καλά, φίλε. Να σε καλά, φίλε. Καλημέρα. Τι θυμήθηκε ο κερατάς. Φοβερό. Πολύ καλό, ρε φίλε. Με ρωτάνε διαρκώς μηνύματα αν έχω ενημέρωση για τα αστήρια με την Τζέλση, παιδιά. Δεν έχω. Ναι, ρε παιδιά. Θα έχω το απόγευμα σίγουρα. Θα κάνω ρεπορτάζ. Έχω εγώ. Εξαντλήθηκα, ξέρεις, αν τέλειωσα τα εισιτήρια. Φράκο έχετε. Τι είναι αυτό το φράκο. Φράκο. Ναι. Κουστούμι έχετε. Να, να μπουν κουστούμαρισμένοι μέσα στο γήπεδο σαν Άγγλοι. Παπιόν έχετε. Λέω και εγώ τι θα πει τώρα. Τα νύχια τα καθαρίσατε. Όχι, όχι. Τα νύχια, φίλε, είναι σήμα κατά τεφέν μας. Δεν τα καθαρίσατε. Η μύτη την καθαρίσατε, το κάγκαδο να φεύγει. Ναι. Σαν να σαν βόμα... αλλάξω και ταυτότητα. Ναι. Να λέγουμε John Wayne να λέγουμε. Πήρατε κανένα άξια τη μασχάλη. Ναι. Άμα τα κάνετε αυτά, θα μπείτε έχετε μια ελπίδα. Τι πράγμα. Γελάνε και οι γούνες της Καστοριάς. Κλαίνε όλοι με τις γούνες. Καλημέρα. Πάμε, ναι. Καλημέρα. Έλα, καλώς ο να, καλώς ο να. Λοιπόν, Κουλιανέ, να σε ρωτήσω κάτι. Βεβαίως, φίλε. Για αυτό το πρωτάθλημα που λες πέρυσι ότι σου κλέψανε. Ναι, βέβαια. Θέλω να κάνω μια υποθετική ερώτηση. Μια υποθετική. Μια υποθετική ερώτηση. Υποθετική, μάλιστα. Ναι. Είχες εσύ το πρωτάθλημα, περπατήσεις στον δρόμο σου, έπεσε, το πήρε και βγήκε πρωταθλήτρια. Δεν έπεσε, αυτό περνούσε, είναι το θέμα. Αν δεν περνούσε η ΑΕΚ και περνούσε ο Ατρόμητος, ναι, που ήταν πολύ κοντά. Ναι. Και είναι και φέτος πολύ κοντά από το σενάριο. Ναι. Θα έλεγες ότι σου το έκλειψε ο Ατρόμητος. Φυσικά, φυσικά. Κλοπή το ένα, κλοπή και το άλλο. Δεν με ενδιαφέρει. Άρα και ο Ατρόμητος μεγαλύτερη ομάδα από σένα. Λοιπόν. Πού το τι πόρισμα είναι αυτό, δεν το κατάλαβα. Δικό μου. Δικό σου, αλλά το είπες μόνος σου, γέλασε μόνος σου. Και κάτι άλλο που μου είπες σε μια συζήτηση. Κατάλαβες τίποτα που σας είπες. Λοιπόν, συζητούσες με κάποιον. Ναι. Μ' ακούς. Ναι, ναι, σ' ακούμε, σ' ακούμε. Ναι, λοιπόν, συζητούσες με κάποιον και μιλούσατε για, για ευρωπαϊκά παιχνίδια. Μάλιστα. Λες. Ναι. Στην Ευρώπη η ελληνική ομάδα έχει μέταλλο ο ΠΑΟΚ και εσύ. Ναι. Να υποθέσω ότι αυτός ήταν Παναθηναϊκός. Ναι. Ο ΠΑΟΚ, πού το άφηκε το μέταλλο, με ποια παιχνίδια, με ποιες ομάδες. Πάνε, κάνε Google να δεις Wiki, να δεις τι έχει κάνει. Εγώ ξέρω πολύ καλά. Πώς δεν τα ξέρεις. Πώς δεν τα ξέρεις. Άμα τα ξέρεις, δεν τα έλεγες. Περίμενε να σου πω τον αποκλεισμό της Arsenal, δεν εννοείς. Όχι, φυσικά. Γιατί τότε πήγες από τους 64 στους 32. Φιλαράκι, κάνε Google, μπες από το 2010 μέχρι τώρα μια δεκαετία και δες τι έκανε ο ΠΑΟΚ. Είναι η ιστορία της ομάδας σου, πες μου. Δες από Google από το 2010 και μετά και ξαναπάρε αύριο. Επόμενος, καλημέρα. Γιατί με κλείνεις. Γιατί να σε κλείσω, ρε φίλε. Δηλαδή τι να σου πω. Τι έχει κάνει ο ΠΑΟΚ τα τελευταία 10 χρόνια. Μιλάω για τα τελευταία 5 χρόνια ή την ιστορία της ομάδας. Τα τελευταία 10 χρόνια του λέω η πορεία. Και φαίνεται και σε βαθμολογία της ομάδας. Τα τελευταία 10 χρόνια έχεις αποκλειστεί από Έστερσουτ, ναι. Καραμπάκ, ναι. Χάιφα, Γιβραλτάρ. Αυτά τα λες εσύ. Κάτι τέτοια. Αυτά τα λες εσύ. Αυτά τα λες εσύ, φιλάρα. Εσύ τι λες δηλαδή. Πες μου εσύ τι λες. Λοιπόν, πρόκριση με Φενέρμπαχτσέ. Αίτητος με στην Πρίζ. Νίκη με τη Βιγιαρεάλ. Νίκη μέσα στην Τότεναμ. Δεν έχασε την Ουντινέζε. Πήγες με την Ουντινέζε στους 32. Μόλις αυτές τις προκρίσεις πού πήγες. Ισοπαλία με στη Σάλκε. Διπλό με στην Μπενφίκα. Διπλό με στην Φιωρεντίνα. Πρόκριση ξανά στους ομίλους. Νίκη με την Ντόρτμουντ. Ισοπαλία με στον Άγιαξ. Διπλό με στην Φιωρεντίνα. Έλα ρε φίλε τώρα. Πάνε πες τα πουθενά άλλου. Καλημέρα επόμενος. Έλα. Διαβασμένος έχω. Σε παρακαλώ τώρα. Σε παρακαλώ. Όταν έπαιζε αυτός με Μύκονο και Σαντορίνη, εγώ έβγαζα διπλά στην Ευρώπη. Άιντε τώρα εξή. Καλημέρα. Μάλιστα. Νίκο, ναι, ναι. Να μην είσαι τόσο εριστικός, ρε φίλε. Ναι. Δεν είσαι λίγο να μιλήσει και κανείς. Έχεις τον Κωστή δίπλα, πάρε πράγματα από αυτόν. Ω! Oh. Δεν είναι εκνευριστικός. Ναι. Πάρε πράγματα από το κουμπαράκι σου, ηρέμησε λίγο ρε αγόρι. Πάστε να φινιώτη το πάνω, ρε, κάνεις... σταμάτα να πάνε. Θα του ζένια, όχι, δεν μπορώ να ακούω. Ο παδός ακρίβειες. Παίρνει πρωτάθλημα, ντάμπι που πάει. Τι ανακρίβειες σου λέει ο άνθρωπος. Ο άλλος δεν σου λέει ανακρίβειες. Περίμενε, δεν έχει κάνει καμιά πορεία, ούτε στο UEFA, έχει πάει ούτε τίποτα. Ναι. Και μην βγάζει κομπλεξισμό με το Ολυμπιακό, τρελό κομπλεξισμό. Τρελό κομπλεξισμό με το Ολυμπιακό. Άκουσε με, άκουσε με. Όποτε σου λένε
και σε στριμώχνουν κάτι, Ολυμπιακός αυτό, Ολυμπιακός εκεί. Ρε εσύ, ασχολήσουμε με την ομάδα σου. Εσύ δεν ασχολείσαι μαζί μου. Δεν ασχολούμαι, εσύ ασχολείσαι. Νομίζεις, φιλαράκι, νομίζεις, φιλαράκι, ότι δεν ασχολείσαι. Τα πρωτοσέλιδά σου και οι ρεπόρτερ σου για τον ΠΑΟΚ μιλάνε. Ναι. Άρα οι ρεπόρτερ σου ρεπορτάζ ΠΑΟΚ κάνουνε πρώτα. Ξύπνα. Τι να σ' ακούσω. Να λες ανακρίβες και ψέματα, τι να σ' ακούσω. Οι ρεπόρτερ σου οι ίδιοι, οι ρεπόρτερ σου ίδιοι σήμερα πρώτο θέμα έχουν γιατί δεν βάζουμε γκολ με στη μένα ενώ βάζει ο ΠΑΟΚ. Σε παρακαλώ τώρα. Όλους τους διαβάζω εγώ. Εγώ είναι δουλειά μου να τους διαβάζω όλους. Όλους. Μπράβο. Τι μπράβο. Φυσικά. Βρε όλα θα τα μάθω εγώ. Όλα θα τα μάθω. Εσύ το θέμα είναι ότι δεν μαθαίνεις. Εσύ είναι το θέμα. Ευτυχώς μας ακούς. Άκουσε με λίγο. Άκουσε με. Ένα απογευματάκι μου όλη η ιστορία σου δεν είναι. Ποιος, φιλαράκι, εγώ δεν έχω κλέψει 20 χρόνια το ελληνικό ποδόσφαιρο, φιλαράκι μου. Σε πειράζει που σε γλεντάω τώρα, ε? Σε πειράζει. Ναι. Φίλε, είσαι το ποδοσφαιρικό μίασμα της χώρας εδώ και 20 χρόνια. Δεν είναι η ΑΕΚ. Ολυμπιακός είναι. Ολυμπιακός είναι. Η ΑΕΚ είναι νεόκοπη. Νεόκοπη είναι. Τα λέμε, Ολυμπιακέ, πάρε κάτω ένα σπόρο να τα πεις φίλου σου. Καλημέρα, επόμενος. Λάθος προσέγγιση, ναι. Αντιεπαγγελματικό αυτό. Ναι, που όχι, όχι, όχι. Το στέλνεις αλλού τώρα να πάει να πει τον πόνο του. Να έρθει να το πει σε εμάς. Βεβαίως. Ναι, ξέρεις τι γίνεται κάτω, μα βγει κανένας πάω, ξέρεις και του πει κανένα τέτοιο. Εμένα, ναι. Εγώ δεν είμαι κρατικός. Ναι, εσύ είσαι ιδιωτικός. Σιριζέως να με πληρώνει το κράτος. Εγώ ναι. Εδώ. Τους θες όλους. Όλους. Εσύ μην τους διώχνεις τώρα αυτούς. Μα εδώ είναι, όσο τους έχω συζητήσει, εδώ είναι, να ξέρεις, εμάς ακούνε. Γιατί σαν όπλο το σκάνε τώρα κι εσύ. Σαν το Φωτόπουλο κάνε. Θα έρθουν να πάρουν το κρέας από μένα. Ναι. Θα τους δώσω κρεατάκι. Χαμογελάς, αλλά χθες ο Εργοτέρης έκανε γιογιό. Σε χαφ. Φυσικά και με έκανε. Σε βάλανε οι μάμοι μέσα στο κέντρο και μέσα, σε πατήσανε. Τα αργά τα στόπρε και τα αργά τα χαφ. Δεν σε κάνει τίποτα αυτό. Κάνα κλικ δηλαδή. Βγήκα σήμερα δεν σε προβληματίζει. Να μας πούνε, φαντάσου, ναι. Να έχει... Το ναι. Ναι. Φαντάσου να έχει ο ΠΑΟΚ σε αυτά τα 10 παιχνίδια. Είναι λάθος προσέγγιση τους. Αν ήταν μάγκες οι Ολυμπιακοί, γιατί θα λέγανε. Τα χαφ σας που τρέχουν τη μισή ταχύτητα από τα χαφ του Εργοτέλη. Να χτυπάνε το κεφάλι του στον τοίχο οι αεξίδες και οι Ολυμπιακοί που χάνουν το πρωτάθλημα από αυτό τον ΠΑΟΚ. Ναι. Αυτό είναι το θέμα του. Ναι. Ότι εσύ δεν έχεις ομάδα. Ναι. Έχεις 4 καλούς παίκτες και ένα προεδράρα. Εντάξει. 5 καλούς. 5 καλούς παίκτες. Ναι. Ομάδα δεν έχεις ναι. Και χάνουν το πρωτάθλημα και οι δυο από αυτό τον ΠΑΟΚ. Έλατε. Πες τους τα. Αυτό δεν μπορεί να χωνέψουν. Ναι, αλλά δεν έχουν σεντερφόρ. Ο άλλος δεν πήρε παίκτες. Τι να κάνουμε τώρα. Τους τα λέμε. Λοιπόν, ακούστε και κάτι που σας ενδιαφέρει. Διότι η τηλεόραση έχει πάει σε άλλη διάσταση. Αυτή είναι η νέα τηλεόραση και λέγεται With Vision. Αρχίσατε να πάτε σπίτι, εξεκινήστε το ντέρμπι. Είναι απλά τα πράγματα. Κάντε επανεκκίνηση και δέστε το από την αρχή. Ξεχαστήκατε, χάσατε το νέο επεισόδιο από τη σειρά σας. Κάντε catch up σε επεισόδιο και 7 μέρες από την ημέρα αρχικής προβολής. Μόνο με τη With Vision λοιπόν απολαμβάνετε μαγευτικό 4K Ultra High Definition. Σμαράγδα Μπασάκου και επιστρέφουμε τελευταίο ημίωρο. Περιμένω και τους φίλους μου τους Ολυμπιακούς, αεξίδες. Εδώ θα μας έχουμε ένα ημίωρο ακόμα. Έχουμε πολλά ματσάκια σήμερα για το Nations League. Παίζει και εθνική μας με την Φιλανδία στο ντεμπούτο του Άγγελο Αναστασιάδη. Πολλά ματς αλλά και πολλά και τα πολιτιστικά. Μελίνα Σλανίδου ξεκίνησε εμφανίσεις στο Βεργίνα Θέατρο του Ρίζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Συστάσεις δεν χρειάζονται. Λατρεμένη φωνή. Έρχεται με τις μεγάλες επιτυχίες της και το νέο δίσκο ξημερώνει Κυριακή με τραγούδια του Μίμη Πλέσα. Θα βρίσκεται στο θέατρο Βεργίνα με άλλες δύο παραστάσεις αύριο και το Σαββάτο. Όσοι ενδιαφέρεστε, Regency Casino Public και Ticket Services.gr. Την βλέπεις τη Μελίνα, έτσι. Μπροστά, εκεί την έχεις φάτσα κάρτα, κουμπαράκι. Σε σημερινή βερσιόν. Λοιπόν, 90-90-90 ανοιχτό το κέντρο και ένα μικρό, μία τάκα και πάμε γρήγορα γραμμές. Όταν θα με διορίσουν πρωταθλητή για 20 συνεχόμενα χρόνια και πάρω τα λεφτά του Champions League όπως θα έπαιρνε ο Ολυμπιακός για 20 χρόνια με παράγκες, με Δωμάς Μητρόπουλους που τώρα το βρίζουνε, Κωνσταντίνε μου, τότε να βγουν όλοι οι Ολυμπιακοί και να με ξεφωνίζουν 24 ώρες 24ωρο. Για τα επόμενα 20 χρόνια λοιπόν, μούγκα. Μούγκα. Μούγκα στη Στρούγκα. Αλλά αυτό που βλέπουμε σαν ΠΑΟΚ δεν μας ικανοποιεί εμάς τους ουδέτερους. Άλλο αυτό. Ναι, οκ. Okay. Δεν σας ικανοποιεί, τι σημαίνει αυτό. Σε ικανοποιεί ο Ολυμπιακός ή ΑΕΚ όμως. Όχι. Άρα το παίρνει ο καλύτερος. Ο λιγότερο κακός. Α, μπράβο, οκ. Okay. Χωρίς βοήθεια διαιτησίας όμως, με κόντρα διαιτησία. Δεν μας ενθουσιάζει ο ΠΑΟΚ. Δεν μας φτιάχνει. Αυτό το δέχομαι. Δεν μας σηκώνει από την καρέκλα. Ναι, ναι, οκ, okay, μαζί σου. Κάποιους ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ τους εκνευρίζει κιόλας. Σωστό. Αλλά αυτούς που εκνευρίζει περισσότερο. Είναι τους κάτω. Είναι τους κάτω. Γιατί. Γιατί δεν κοίταξαν τα δικά τους. Βλέπουν ένα ΠΑΟΚ μέτριο. Ναι. Με κόντρα διαιτησία, να το λέμε αυτό. Σταμάτα ρε. Με κόντρα διαιτησία. Κόντρα διαιτησία. Κόντρα, δεν έχω στο πρωτάθλημα.
Κόντρα δεν έχει, αλλά στην αρχή είχε. Πώ, τι στην αρχή. Ναι. Αυτό τα κύπελο. Πήρα ένα οψαϊτάκι, όχι, okay, το κάνανε σημαία τώρα. Πήρε κάποια αποτελέσματα. Είχε κάποια κόντρα διαιτησία, αλλά πήρε τα μάτς. Τα πήρα, με κόντρα διαιτησία ναι, σε κάποια. Στην Κρήτη, ναι. Το πέναλτι, το πήρε στο Πανιόνιο. Στον Πανιόνιο, ναι, το πήρε στο μάτς. Το πήρε στο μάτς. Ναι. Αλλά η διαιτησία ήταν απέναντί μου, δεν την είχα μαζί μου σαν τον Ολυμπιακό. Δεν την έχει, εσύ πρέπει να μάθει. Μου πήρε τρία ποταλάκια αέρα όπω ο Σινέα Σμύρνη. Να σε κάνω, πάρει κανένα εφέτη. Ναι, να πάρει. Έχουμε γεμάτο το κέντρο. Να ξέρει, ο Πάοκ μεγάλο σε λέει και από εδώ και πέρα θα τα έχουμε αυτά, αλλά είναι στοιχεία των καιρών λέει. Πλέον μεγάλο ο Πάοκ, ασχολούνται μαζί σου. Πολλοί παίχτε του Πάοκ παίρνουν τζάμπα λεφτά περισσότερα από όσο πρέπει. Αυτό είναι ναι, σωστό είναι αυτό. Ναι, αυτό είναι σωστό. Και υπάρχουν και κάποιες αδικίες, δηλαδή. Σωστό! Θα σωστό. Πρέπει, ας πούμε, ο Βιερίνια, όσο έπαιξε, ο Μάτος, ο Πρίγιοβιτς, ο Πέλκας. Ο Βαρέλα. Ο Βαρέλα. Και ο Κρέσπο. Και ο Κρέσπο. Ναι. Εντάξει, είναι αυτή. Είναι έξι αυτή για... ο κορμός. Πάμε το μυστικό κέντρο, του ναι. ΠΑΟΚ στην άμυνα είναι ο Βαρέλα, ο Κρέσπο και ο Πασχαλάκης. Και ο Πασχαλάκης το ξέχασες. Ναι, και ο Πασχαλάκης. Βασικά τα χάδες σου αρέσουν. Εγώ λέω να δω λίγο να ορίσω βέρνουν μαζί και βλέπουμε. Δεν μπορώ να τους βλέπω. Ναι. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα. Καλημέρα, πάμε, ναι. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς ο να. Κουλ, να σας ρωτήσω κάτι. Από αυτά τα παιχνίδια της Ευρώπης που λες ότι πήρες με Φιωρεντίνες και με τέτοια, υπήρχε κάποιο βαθμολογικό ενδιαφέρον από τις ομάδες αυτές? Τι το νοιάζει αυτό? Και τι σχέση έχει αυτό, καλά σου λέει, τι σχέση έχει αυτό? Όταν κερδίζω εγώ, δηλαδή. Ναι. Δεν κατεβάζω τα λιμά μου. Όχι, με τη Φιωρεντίνα που βγάλα το διπλό δεν ενδιαφερόταν και η Φιωρεντίνα. Πέρασε ο δεύτερη. Και η τότε να με έμεινε εκτός Ευρώπης τότε που την έκανα το διπλό. Μπερδεύεσαι. Το μόνο ναι, που ναι. έγινε ήταν με την Dortmund. Αλλά τι να κάνουμε, δηλαδή, επειδή κέρδισα την Dortmund και δεν είχε ενδιαφέρον να μειώσουμε το διπλό. Αυτό μου λες τώρα. Δεν σου λέω να μειώσουμε το διπλό, αλλά σου λέω δεν υπήρχαν ενδιαφέρον βαθμολογικό από τις ομάδες. Σου ανέφερα λοιπόν ότι υπήρχε και με την Τότεναμ που αποκλείστηκε τότε και πέρασε εγώ με τη Ρούμπιν Καζάνια που το θέτεις έτσι και με τη Φιωρεντίνα που πέρασε μαζί μου εν τέλει μετά. Που έπρεπε να πάει να κερδίσει μέσα στην Καραμπάχ και Αθήνα. Μάλιστα. Σφυρίγματα παίρνεις φέτος στο πρωτάθλημα? Εχθρικά, ναι, παίρνω εναντίον μου σφυρίγματα. Εναντίον σου. Δηλαδή τα υπέρ σου ποια θα είναι? Δεν πήρα από την θήκια. Με κόβουν offside, δεν μου δίνουν Mars penalty. Τι άλλο θες να κάνουμε δηλαδή? Κάθε ρε φίλε, ναι. Ο Πρίγιοβιτς στο παιχνίδι με τον Αστέρα έριξε ένα γέρνι από τη Χαλκιδόνα και έπεσε στη Τούμπα. Ναι, ρε φίλε, πριν τον Πρίγιοβιτς είχα δύο κόκκινες, θα με πεις τίποτα? Ποιες κόκκινες, ρε Ποιες κόκκινες, ρε φίλε, όταν λέμε κάτι να είμαστε σωστοί. Δεν είχαμε ναι. δύο κόκκινες πριν στο Mars με για τον Κότσιρα, λέει που τώρα ναι. έκανε αλλαγή ο Παντελίδης για να μην φάει. Α, μπράβο. Δεν θα μου πεις για τις δύο κόκκινες. Εγώ θα σου πω ναι, ξεγέλασε λέει. Πάμε, επόμενη γραμμή. Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι τι γίνεται ότι τώρα. Έχετε εκνευρίσει όλο τον κόσμο. Α, μπράβο. Με το βρωμοποδόσφαιρο που παίζετε και δεν χάνουμε. Ναι. Και δεν χάνουμε αυτό. Έχετε, είναι που... έχετε ναι. καταλήξει να εκνευρίζετε ακόμα και κάποιους γκρινιάριδες παοξίδες. Βρε, έχουμε εκνευρίσει όλη την Ελλάδα. Δεν έχει ξαναγίνει γιατί... ποτέ αυτό. Ομάδα. Χωρίς να πιάνει τόπο να τη βλέπεις και να φτύνεις. Δεν χάνει. Χωρίς να έχει διαιτησία υπέρ της, ναι. παίρνει πρωτάθλημα. Και έχουν τρελαθεί από κάτω. Αυτό έχει τρελάνει τους από κάτω. Πάμε. Ναι. Καλημέρα, ναι, καλημέρα. Ναι. Αυτό έγινε. Αυτό έγινε. Καλημέρα. Έλα φίλε, έλα. Ναι. Εγώ είμαι. Ναι, ναι. ναι. Νίκο, έχεις καταλάβει ρε φίλε ότι το Μετρόπολης πάει να κάνει στροφή από τον ΠΑΟΚ. Να μην παίζει μόνο ΠΑΟΚ ή ακόμα δεν το έχει καταλάβει? Δεν το κατάλαβες εσύ ότι... και τι είναι εδώ ρε, του Σαβίδη το ραδιόφωνο είναι εδώ ρε Ταγάρι. Πάει να κάνει στροφή. Ρε Ταγάρι, σε σένα μιλάω. Τι είναι το Μετρόπολης? Μας τα ίδιο Σαβίδης εδώ. Φίλε, ραδιόφωνο για όλους είμαστε. Βλάξε. Βλάξε. Είμαστε για όλους, δεν είμαστε ΠΑΟΚ FM. Βλάξε. Κάποιοι μπορεί να το λένε για να ρίξουν μελάσμα σε εμάς. Πόσο βλάκας μπορεί να είσαι ρε φίλε? Πάτα ρε φρένο βρε. Πόσο βλάκας μπορεί να είσαι ρε φίλε? Φίλε, είμαστε ραδιόφωνο για όλο τον κόσμο. Απλά εγώ θέλω να ακούω αλήθεια. Ναι, εγώ βλέπω ότι ναι. φέτος το Μετρόπολης ναι. έχει κάνει στροφή. Καλά κάνει. Ναι. Τι στροφή, κάτσε να ακούσω τη στροφή λίγο. Είμαι περίεργος να δω τι στροφή θέλω. Ρε Χαϊβάνη, ρε αυτό που λέει, δεν μ' αφήνει. Πόσο βλάκα μπορεί να είσαι? Μαζί σου συμφωνώ, βρε Χαϊβάνη, δεν μ' αφήνει να τελειώσω. Πού να σε βλάση? Άμα συμφωνώ, γιατί μαλώνω εγώ βλάκα μαζί σου? Λέγε Χαϊβάνη, κάτσε να τελειώσω. Λέγε να δω πού είναι το θέμα. Το Μετρόπολης πάει να φύγει από αυτό το σκληρό ΠΑΟΚ που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό. Και πάει πιο χαλαρά. Θέλει να πιάσει και τον Αθηναίο. Θέλει να πιάσει και λίγο πιο πολύ εμένα τον Αριανό. Όλους τους πιάνουμε. Τον Αριανό. Εσύ μην τρελαίνεσαι και κακό κακά με τον Ολυμπιακό εκεί. Κάτσε, αυτή τη στιγμή δεχθήκαμε με τοπική επίδεση να κάτσουμε να φάμε τον κόρο. Εμείς το θέλει την Ερασπορ. Με τοπική επίδεση. Εμείς εδώ στο Μετρόπολη θα είμαστε. Να σου λοιπόν, πω κάτι, αδερφέ, να σου πω κάτι. Να βριζόμαστε μαζί. Να σου πω κάτι. Βέβαια. Δεν μπορώ να δεχτώ από κανέναν οπαδό του Ολυμπιακού να μου μιλάει για διαιτησία και να μου κουνάει το δάχτυλο. Τέλος. Άλλο. Διορισμένος πρωταθλητής 20 χρόνια. Άλλο. Εγώ άλλο ήθελα να σου πω. Ναι.
Και στον Φαλακρό το λέω. Και εγώ ένα παιχνίδι μας του Άρη. Μας φίλε, το άλλο Φαλακρός είναι. Και οι δύο, ναι. Έλα, εσύ ναι. Είσαι πιο κλασικός. Α, ναι, είναι κλασική Φαλακρός. Ένα παιχνίδι του Άρη, Νίκο, ναι. Δεν θα βρεις μέσα στο Χαριλάου, από τα λιγότερα που είναι, λιγότερα από του ΠΑΟΚ φυσικά είναι, τα παιχνίδια ευρωπαϊκά, δεν θα βρεις ένα παιχνίδι του Άρη στο Χαριλάου που ήρθε κάποιος και περπάταγε μέσα στη... Αυτό συμφωνήσαμε, το είπαμε. Το είπαμε. Το Βικελίδη. Σε σένα, Νίκο, έχουν έρθει πολλές ευρωπαϊκές ομάδες και έχουν κάνει περίπατο, φίλε. Έκανα, συμφωνήσαμε. Ο ΠΑΟΚ με τις μικρές ομάδες στην Ευρώπη δεν ξέρω πώς το βλέπει. Μπλαζέ, Βάγκη, κάνει γκέλες. Ναι. Η Τσέλσι ήρθε, ο Άγιαξ ήρθε, η Μπενφίκα ήρθε. Ναι. Σε μένα ήρθε η Σίτη για παράδειγμα και την οπάδηση. Για λόγους δικούς τους. Ναι. Όχι σε κάνουν χάρη. Ναι. Δηλαδή σου λέει παίζω με την Τότεναμ ντέρμπι και βάζω 8 αναπληρωματικούς. Μετά σου λέει ο άλλος, ξέρω εγώ, έχω, κάνω το 4-1. Και έχω τέρπι με την Πόρτο. Ναι, δεν φουλάρω να σε βάλω 8. Αυτές τις ομάδες όμως, φίλε, που ανέφερες, Μπενφίκα, Τότεναμ και αυτές που ανέφερες, εγώ πήγα και τις έκανα κηδεία εκτός έδρας, να ξέρεις. Ξέρεις τι γίνεται, μέσα στην Τούμπα, Νίκο, είπα, τα βλέπω Τούμπα, τα παιχνίδια του ΠΑΟ. Έχω θέμα, ναι, έχω θέμα. Έχουν κάνει πολλές ομάδες περίπατο. Στο Χαριλάου, ούτε στη Β' Εθνική η Ρώμα δεν μας έκανε περίπατο. Τα λέμε, Αριανέ, να σε καλά, να σε καλά, γόρι μου. Και εσύ το 0-0 εκείνη που φάλα, Αριανέ, τώρα δεν μπορώ να μιλήσω. Για το με τη Ρώμα, με το νόμισμα, με το συσέντρα, έτσι. Ναι, άστο, πάμε καλά. Ας το πάρει το, άστο, ναι, το σκοτάδι ναι, να πούμε. Ναι. Ηλίθεια να το βρει άλλο λέω. Βριζόσασταν μεταξύ σας. Συμφωνούμε στο τέλος. Συμφωνούμε στο τέλος βλάκα. Γίνονται αυτά. Λέγε. Έλα φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι. Κουλιανέ. Έλα αδερφούλη. Τους Ολυμπιακούς, γιατί δεν τους απαντάς ως εξής. Έχουν πάρει κανένα τίτλο στην Ευρώπη στο πρωτάθλημα. Και ούτε θα πάρουν. Δεν τους ενδιαφέρε. Ο Παναθηναϊκός πήρε τίτλο. Ο Παναθηναϊκός, φίλε, ίσως να είναι μια εξαίρεση γιατί έφτασε έστω και όπως έφτασε στον τελικό. Α, δηλαδή... τελικό τίτλο πήραν οι άλλοι. Κανένας δεν πήρε και ούτε θα πάρει. Μα δεν μπορούμε να μιλάμε για Ευρώπη. Καλά λέει ο άνθρωπος. Στον ίδιο κορβανά είμαστε, τελείωσε. Ναι. Λένε ότι εγώ πήγα στους 16 ή δεν πήγε στους 16, να είχαμε να λέγαμε δηλαδή. Ναι. Χάδεψα τον Μπούτι, εγώ ενώ εσύ δεν το χάδεψα τον Μπούτι. Αυτό είναι. Φίλησε τον Μάγουλ. Η Γαλατά Σαράι πήρε UEFA. Οι Τουρκαλάδες πήραν UEFA. Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και οι άλλοι. Δεν έχουν πάρει κανένα τίτλο στο πρωτάθλημα. Τίποτα, ούτε μια φορά. Βρε, σου είπα. Άρα τι είναι τότε, πόσες προκρίσεις έχουν οι Αριανοί που δεν πήραν, τι είναι αυτά τα πράγματα. Μπε σου Χαριλάου, λέτε μας πήρε και τι έγινε. Πήρε κανένα τίτλο. Εντάξει, ήθελα να πει για τον Άρη ότι είναι αίτητο. Α το πει, παιδί μου. Εντάξει, α το πει. Εγώ κατάλαβα γιατί ήθελα να το πει. Άσο να το πει ο άνθρωπο. Εντάξει, ήθελα να το πει. Φίλε, α πω κάτι. Ξέρει γιατί περηφανεύω τώρα κάποιοι ΑΕΚ Ολυμπιακό τέλο πάντων. Σου λέει εγώ την κόμενα, τη χάρεψα λίγο και τη γάμπα, εσύ μόνο τη φυλά στο μάγουλο. Αυτό μα έχουν πει ω τώρα. Εγώ έχω να πω, συμφωνώ με τον φίλο. Ναι. Εκεί είναι το θέμα. Συμφωνώ με τον φίλο. Και εγώ με τον Ζαμπίδι αίτητος είμαι. Ναι. Δεν παίξαμε. Έτσι ακριβώς. Δεν παίξαμε box. Καλημέρα, επόμενος. Δεν με έδινε. Ναι, σωστά, δεν έχεις χάσει. Μα αυτό το πράγμα τώρα λένε. Προσπαθούν να με πείνουν ότι εγώ πήγα στους 16, πήγα στους 8, εσύ τι έκανες. Τι έκανες, πήρες κάτι, ρε φίλε. Έτσι. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνουμε, παιδιά. Καλώς τον. Μόλις λοιπόν από το προηγούμενο σογραφείο μου πήρε αυτό που ήθελα να πω για τις ευρωπαϊκές και ήττες. Ναι. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ρε Ραπτόπουλε, πριν είπε ότι ο ΠΑΟΚ έχει 4 παίκτες καλούς. Αυτό δεν είπε. Όχι 4, είπε 6. Είπα ότι έχει 4 παίκτες ατομικά που κάνουν τη διαφορά, αλλά σαν σύνολο είναι ένα μαύρο χάλι. Αφού υπάρχει ένας κορμός ο οποίος δεν τραβάει τόσο πολύ και έχουμε προβλήματα και το ξέρουμε. Πειράζει κιόλας που παίρνουν και τους Ολυμπιακούς και τους Παναθηναϊκούς. Παιδάκι μου, άλλο λέω. Το ξέρουμε όμως εμείς ΠΑΟΚΣΙΣ, δεν πετάμε στα σύννεφα. Ξέρετε ότι, αυτό το λέω περισσότερο για να καταλάβετε, ότι η ομάδα του Προέδρου σας και όχι του προπονητή σας. Ο προπονητής δεν μπορεί να μιλάει. Και πρέπει να γίνει κριτική ακόμα και όλο ΠΑΟΚ παίρνει το πρωτάθλημα με 10 βαθμούς διαφορά. Του Προέδρου. Ο προπονητής παίρνει χαρτάκι. Όχι. Άμα έπαιρνε θα είχαμε χατσερίδιδες, θα τους είχαμε όλους μέσα. Όχι. Κάτι άλλο να πω. Αν εμένα η ομάδα μου, αν εμένα έβγαινε ο Τσαβίδης τώρα και έλεγε έχω χρέη και τα λοιπά και ρίχνουν την ομάδα στην τρίτη κατηγορία, δεν θα είχε μείνει τίποτα όρθιο. Ναι. Δεν μπορείς να μιλάς ρε ΑΕΚ, εσύ, ΑΕΚ 2014. Ξέρεις γιατί αυτό θα, θα γινότανε. Για ένα λόγο. Ότι η ΑΕΚ και ο Άρης οπαδικά έχουν ένα δυνατό σύνδεσμο. Έχουν, ναι, ορίτσινα και Super 3, ναι. Ενώ ο ΠΑΟΚ έχει πολλούς μικρούς συνδέσμους που δεν μπορούν. Βέβαια αυτό έχει το, το έχει επιμεληθεί καλά. Γενικά ο ΠΑΟΚ αυτό, έτσι ο Ιωσήλ έχει διασκορπισμένο το λαό, να μην δημιουργηθεί ένας πυρήνας δυνατός που να πάει να ελέγξει την κατάσταση. Ναι,
Γι' αυτό λοιπόν δεν θα μπορούσε να γίνει στον ΠΑΟΚ. Δεν ποτέ στα χρονικά, ρε Γραπτόπουλε, στον ΠΑΟΚ. Ξέρεις ποτέ κανένα σύνδεσμο να έκανε κουμάντο. Όχι, αυτό λέμε. Ναι, ναι. Αυτό ήτανε λέμε. Δυνατή, ήταν δυνατοί, είχαν βροντερή φωνή, αλλά ως εκεί. Εγώ αυτό πάντως λέμε. Θα πω, θα πω κάτι ακόμα για το καλά το λέω, φίλος. Πολύ καλά. Αυτά λέμε, ναι. Να σε καλά, αδερφούλη, να σε καλά. Δηλαδή θύρα 10 original. Ακόμα και θύρα 7. Ναι, ναι, βέβαια. Θύρα 3, φυσικά θύρα 7. Ναι. Αυτό το γλίτωσε ο ΠΑΟΚ, αλλά το δούλεψε. Ναι. Αυτό έχει σπείρει μια διχόνοια ανάμεσα στους συνδέσμους να βρίζει ένα τον άλλον ο σύνδεσμος κτλ. Ναι. Δεξί ΠΑΟΚ σύνδεσμο. Και τέλει λειτουργεί καλύτερα, λες. Ναι, αλλά είναι πιο δύσκολο να ελεγχθεί σε καταστάσεις, ναι, του τύπου να προστατεύσουμε το προϊόν. Ναι. Είναι πιο, ναι, δύσκολο, ναι, το έργο. Ναι, 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 γι' αυτό, ναι, του Γεροντίδη το έργο είναι πάρα πολύ πιο δύσκολο από οποιοδήποτε. Ο άλλος θα έχει εύκολο έργο. Πάει κανένα στην 3, πάει στην 7, γεια σας, το κλειδώσαμε. Μπορούμε, ναι, ή, ναι, το κλειδώνουμε, ναι, ή δεν το κλειδώνουμε. Ναι, ναι, έχει δίκιο. Έχεις δίκιο. Πάμε. Ένα πράγμα θα πω μόνο. Ναι. Ο ΠΑΟΚ και πέρσι μέχρι μέσα Νοεμβρίου δεν έπαιζε καλά, κυρίες και κύριοι. Έτσι, κυρίες και κύριοι. Μέχρι πέρσι το Νοέμβριο με το 2-2 με τον Πανιόνιο. Κλειρώνω. Μετά άνοιξε η ομάδα. Κληρώνω μια Τζάγκουαρ, κυρίες και κύριοι. Πάμε, καλησπέρα. Και μια τριαντάρα ξανθιά είναι στο διπλάνο βελούλι διοκάρισμα, κυρίες και κύριοι. Κληρώνεται. Καλημέρα, έλα. Κλήρωση δεν υπήρχε Τζάγκουαρ. Λέγε, φίλε. Καλημέρα, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι. 1,3 έχω, κυρίες και κύριοι. Έλα, φίλε, καλημέρα. Κρεατινίνη. Ναι. Φίλε. Πάμε επόμενο, φίλε. Καλημέρα, ναι. Έχουμε γεμάτο κέντρο, παιδιά, λίγο γρήγορα, ναι. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός βασικά. Έλα, Πανάθα, έλα. Λοιπόν, μια χάρη θα ήθελα. Τώρα εντελώς φιλικά, δεν έχουμε ξαναμιλήσει βέβαια. Μάλιστα. Παιδιά, δεν είναι αυτή η καραμέλα με τους κάτω, συνέχεια η κάτω. Ποιοι είναι οι κάτω? Ποιοι αυτή τη στιγμή εναντιώνονται στον ΠΑΟΚ? Κυρίως. Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, αυτή τη στιγμή που είναι στα, στα ντουζένια. Ξέρεις κάτι, εγώ σαν Παναθηναϊκός... Ναι, αν ήσουν και εσύ, δεν ξέρω τι θα... Ναι, φίλε, ναι, να σου πω κάτι. Εάν ήσουν και εσύ ισχυρός, και εσύ θα έμπαινε στον κόλπο να χορέψεις. Δεν είσαι οικονομικά δυνατός. Ο Παναθηναϊκός, ναι, άκουσε με λίγο και, θα, και το θυμάστε. Ναι. Όταν ήταν ισχυρός, με τα όπλα, με τα κουμπούρια, με το ό,τι θέλετε, επί Βαρδινογιάννη. Πετούσε και ένα κομματάκι κρέας. Το άθλημα ΠΑΟΚ, μπράβο, ναι, Λάρισα, ναι, 2-3 η ΑΕΚ. Ναι. Τα υπόλοιπα ο Παναθηναϊκός, αλλά είχα και 5 παρουσίες στην Ευρώπη βαρβάτες, ημιτελικούς πρωταθλητριών, 8 UEFA. Τα φράγκα του Champions League δεν παίζανε μεγάλο ρόλο. Μέσα στον Άγιαξ, έτσι. Λοιπόν, αλλά έχει δίκιο σαν το που λέει ο φίλος. Ο Βαρδινογιάννης μοίραζε και κρεατάκι και δεν είχαμε αφορμή. Ο Βαρδινογιάννης που με το Πασόκ τα είχε πολύ καλά. Ναι. Είχε περάσει το Πασόκ την φιλοσοφία της αποκέντρωσης. Δεν υπήρχε το Champions League και πραγματικά αυτό έχει περάσει. Γι' αυτό ο Παναθηναϊκός δεν είναι αντιπαθής. Μα δεν είχαμε αυτό το έκτρωμα 20 χρόνια να έχουμε διορισμένο πρωταθλητή. Δεν είχαμε αυτό το έκτρωμα. Α, μπράβο. Εγώ θα στο πάω έτσι πολιτικά, ότι ο άνθρωπος έκανε απλά πολιτική. Άγγελος δεν ήταν, ούτε ήταν ο καλός της υπόθεσης. Ναι. Να μην πω τώρα, να μην εκφραστώ. Ναι. Λοιπόν, έχουμε κάνει και εμείς πολλά. Σαφώς έχεις κάνει. Όπως, ναι, όπως κάνει κάθε ισχυρός όταν παίρνει τα κόλια τα πάνω. Σωστό, ό,τι έτσι, μπορεί κάνει. Ναι. Ναι. Αγιά σου. Τα λέμε Παναθηναϊκέ, τα λέμε αγόρι μου, να είσαι καλά. Τίποτα, παιδιά, μόνο αυτό. Δηλαδή, εντάξει. Πες για τους γάβρους, δεν με νοιάζει. Όχι, όχι, θα λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Ισχύει αυτό που λες. Αυτό, ναι, που λες ισχύει. Και η Λάριζα πήρε και ο ΠΑΟΚ δεν εστερούσε και δεν έκοβε πρωταθλήματα από ομάδες με το Στανιό. Να είσαι καλά. Έχω παραγγελία στο τέλος. Θέλει με ένας φίλος μου να κάνεις λίγο. μία μίμηση. Έτσι θα την κάνεις. Βαρδάκι ή καρά. Αυτό το. Εδώ ξανά τα ίδια. Ναι. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Θυμήθηκε λέει ο Βαρδάκης ότι το 1959 ο ΠΑΟΚ είχε. Το Παντελάκι στον πάγκο, ναι, στο μπάσκετ, ε. Πού το θυμήθηκε, πόσο χρόνο ήταν ο Μαρδάκης, το 59. Ξέρω, 4-5. 15. 15 ήτανε. Κολόγρια ήταν. Όχι, εσύ, 50 κάτι. Μην κοιτάξουν καλοστεκούμενος. Είναι ωραίος. Το μάγουλο φρασέ. Ναι, ναι, ναι. Εγώ πιστεύω ότι ο Βαρδάκης όταν ξυπνάει το πρωί, ναι, πετάει ομόκρια στα μάγουλά του για να έχει φεγγιστεί. Δεν ξέρω αν πετάει από εδώ. Εγώ πάντως το χτύπησα στην πλάτη και έβγαλε το ομόκρια από το στόμα γιατί θα πνιγότανε στη Φλωρεντία. Α, μπράβο. Ναι. Καλημέρα, ναι. Έλα, καλημέρα, παιδιά. Καλώς ο καλημέρα. Πάω Χαλάνδρη. Έλα ρε Παουξάκη μου εκεί στο Χαλάνδρη, έλα. Σχετικά με τι είπε ο προηγούμενος, ότι λέει ο Πάκο απέκτησε την Arsenal και πήγε από τους 64 στους 32. Ναι. Το περνά λίγο μπάει με την Arsenal. Εκείνη τη χρονιά η Arsenal πήρε double στην Αγγλία. Δηλαδή φαντάζομαι τώρα ο Ολυμπιακός φέτος να αποκλείσει τη City. Ναι. Το αντιλαμβάνεται κάποιο. Για μένα, όχι για μένα. Αντικειμενικά είναι η μεγαλύτερη πρόκριση νοκάουτ ελληνικής ομάδας. Ας μου πει κάποιος άλλος μια μεγαλύτερη. Έχει κάνει και ο. Σε την τρέχουσα χρονιά, ναι. Νικό, την τρέχουσα χρονιά. Και του Άρη η πρόκληση με την Ατλέτικο Μαδρίτης είναι πολύ μεγάλη, απλά δεν είναι face to face, είναι σε όμιλο. Πήρε το double στην Αγγλία την τρέχουσα χρονιά, όχι την προηγούμενη την επόμενη. Εκείνη τη χρονιά πήρε το double στην Αγγλία. Εξήκη. Η Ατλέτικο βγήκε τέταρτη στην Ισπανία. Τι να λέμε τώρα.
Και ένα φίλο λέει και ο Ολυμπιακός παίζοντας 100 παιχνίδια με το έτσι θέλω στου ομίλου του Champions League, κάποια στιγμή θα κέρδιζε και κάποια μεγάλα μάτσα. Έτσι. Ναι, σωστά. Όλα. Ειδικά με την Κάτσελ. Με Νιουκάσελ ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Έχει αποκλειστεί. Άστο, μην ψάχνει στα τέτα τέτ με Νιουκάσελ θε, με Χέρεμβερ θε, με Μέταλ θε, με Σέντετιέν θε. Μόνο αποκλεισμού έχει. Δεν θα λέμε. Παναθηναϊκό. Θυμάμαι, εντάξει, προκρίσει με Βίσσα Αγρακοβία, με Χάιντουκ. Εντάξει, εγώ δεν θυμάμαι πέρα από την Πόρτο, εγώ δεν θυμάμαι πολλέ μεγάλε ομάδε σε νοκάουτ ο Παναθηναϊκό. Εντάξει, έχει κάνει προκρίσει σαφώ. Εντάξει, ναι. Αλλά double πρωταθλήτρια Αγγλία δεν έχει αποκλειστεί. Φίλε, να σου πω κάτι, γενικώ στην Ευρώπη είμαστε λίγοι. Όλοι. Τώρα, αν κάποιο έχει κάνει λίγο παραπάνω κάτι τη, οκ. Καλό είναι να το λέει. Καλό είναι να το λέει, να το έχει να το καμαρώνει. Εντάξει, μπράβο του. Να σε καλά, δε πολύ. Όπω είδε, δεν με νοιάζει το ταξίδι, με νοιάζει η διαδρομή. Ναι. Αυτό το λένε, ξέρεις. Γιατί σταματά διαδρομή και τι. Όχι, παιδί μου, δεν καταλήγω πουθενά. Ναι. Καλό και το ταξίδι. Καλό το ταξιδάκι. Ναι. Εγώ θέλω το μαστραπά τον Μάιο, Κωνσταντίνο μου. Δεν με ενδιαφέρει ταξίδι στην Ευρώπη φέτο. Το λέω εφτασό. Λογικό άνθρωπο. Εφτασό το λέω. Έχουμε χρόνο για άλλο φίλο. Έχουμε ένα φίλο. Θα πάρουμε ακόμα. Όχι, λέει ο Θανάσης, μάλιστα. Και όχι απλά μου θέλω το πρωτάθλημα φέτος, επειδή το παδικό κάμα. Όχι, θέλω double, δεν με πειράζει. Και το double θέλω, ναι. Θέλω double. Δηλαδή δεν έχω κάνει ποτέ. Να πάμε με τον Μποκολόκο. Μαζί. Δεν το βλέπω. Μαζί, εγώ, εσύ, ο Μποκολόκο και ο Ζαΐρης, να πάρουμε την κούπα από το ΆΚΑ πάλι. Εγώ δεν το βλέπω και ναι. Θα σου πω ότι δεν θα μπορέσουμε να πάμε με τον Μποκολόκο φέτος. Γιατί ρε, φίλε. Δεν ξέρω, τι τρεις τελικούς συνέχεια. Τρία στα τρία, θρυπίτ να κάνουμε. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, είμαστε ακριβώς στις 10 και ακούστε κάτι το οποίο πραγματικά θα σας φτιάξει τη διάθεση και θα το σκεφτείτε καθόλου διάρκεια της ημέρας, διότι το νέο Xiaomi Mi 8 Lite βρίσκεται πλέον στα καταστήματα Wind. Το νέο smartphone της οικογένειας Mi 8 εστιάζει στο υπέροχο design και στην camera experience με δύο νέα χρώματα, Dream Blue και Deep Space Gray. Επισκέψου φίλε σήμερα ένα κατάστημα Wind και απάκτησέ το ακόμα πιο οικονομικά με τη νέα υπηρεσία επιστροφής και ανακύκλωσης κινητών Brink to Save με 24 άτοκες δόσεις. Αμέσως τώρα παίρνει σκυτάλι ο Κωνσταντίνος Βαραγιάννης με δελτίο ειδήσεων. 10 με 12 πλάκα το Γιάννης Πάκος, Γιώργος Ζαΐρης. Στις 12 ακριβώς η ενημέρωση σέντρα με Γιώργο Μπούζο. Εμείς θα τα πούμε το απογευματάκι σε εντελώς άλλο υφάκι. 6 με 8 η άχαστη με Θανάση Κυλώνη με τον Κωνσταντίνο το μεσημέρι. Να έχετε ένα υπέροχο πρωινό και να θυμάστε πάντα ότι το ποδόσφαιρο είναι το ωραιότερο δευτερεύον πράγμα στη ζωή μας. Καλημέρα!